Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Χωρίς ποδόσφαιρο, χωρίς Champions League, χωρίς κύπελο. Το σταμάτησε ο Κοντονής. Φωνάζουν να πούμε οι γειτόνιοι. Δημιουργείται θέμα. Ο ΠΑΟΚ θέλει να γίνει το κύπελο. Ο Ολυμπιακός θέλει να γίνει το κύπελο. Ο Παναθηναϊκός θέλει να γίνει το κύπελο. Η ΑΕΚ, ο Ατρόμητος, όλοι θέλει να γίνει το κύπελο. Διότι, όπως και να το κάνουμε, εάν μας αποκλείσουν από την Ευρώπη όλες τις ομάδες, δεν θα υπάρχουν έσοδα. Ερώτηση. Οι διοικήσεις θέλουν να γίνει το κύπελο. Οι διοικήσεις θέλουν να πάρουν λεφτά. Ο κόσμος τι λέει γι' αυτό. Για το λέμε μου, καλημέρα. Καλημέρα. Πού ήσουν, γιατρέ? Πού ήμουνα? Ναι. Στη δουλειά που να. Ποια δουλειά, αφού γύρναγες όλη την εβδομάδα στα Αθήνα. Α, εντάξει, είχαμε και κάποια συνεδρία. Αυτά τα τυχερά των γιατρών. Καθήκοντα. Ναι. Αυτά τα τυχερά των γιατρών. Ναι, ναι. Και αν πείτε σε μια γυναίκα, είμαι γιατρός, ανοίγουν διάπλατα οι πόρτες. Έτσι δεν είναι? Ναι. Γίνεται και αυτό. Γίνεται και αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Το επάγγελμα παίζει ρόλο, έτσι. Σε όλα τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, άμα πει είμαι ηθοποιός, είμαι τραγουδιστής, είμαι γιατρός, είμαι ξέρω εγώ κτλ., ανοίγουν οι πόρτες τη γυναίκα. Ναι. Αν πει είμαι τηλεβεράς, δεν ανοίγει. Δεν ανοίγει. Ναι. Και η ομορφιά ανοίγει πόρτες. Μετά. Βεβαίως. Η ομορφιά ανοίγει πόρτες. Ηλικία. Ηλικία. Το χρήμα. Χρήμα. Η εξουσία. Βεβαίως. Ναι. Πανάρχιες αξίες. Ναι, πανάρχιες αξίες. Εσείς γιατρέ περνάτε καλά. Είστε δηλαδή από τις προνομιούχες. Τώρα όχι και τόσο. Η μάζα, δηλαδή η μεγαλύτερη, η πλειοψηφία του γιατρού δεν είναι πλέον έτσι. Άλλο λέω, γιατρέ μου. Ναι. Εγώ λέω, γιατρέ μου, για το θέμα του. Ότι αν πει είμαι γιατρό, βρει μια κόμμα και λε είμαι γιατρό, είσαι ελεύθερο, είσαι. Ναι, επίση τι επάγγελμα κάνετε, γιατρό. Θα σε δει αλλιώ η γυναίκα. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Και η μητέρα του το ίδιο. Και, και η μητέρα, και η μητέρα του το ίδιο. Ναι. Το γιατρό. Γιατρό Γιάννη Μπανιώτη, παθολόγο από του λίγου και φελονιστή φυσικά. Γιατρέ μου, σώσε τον κόσμο από την παχυσαρκία. Τι κάνουμε λοιπόν σήμερα, τι δίνουμε. Σήμερα έχει έμπνευση για το αδυνάτισμα. Ναι. Ναι. Έχω δίπλα μου ένα φίλο μου ο οποίο είχε χάσει καμιά 30-40. Ναι. Τώρα ρίξε στη γυροφαγία τώρα και στην καλοπέραση. Ωραία. Διότι η καλοπέραση, ναι, η καλοπέραση. Τελικά οι Έλληνες καλοπερνάνε. Δεν ξέρω. Αν βάλει ναι. Όλα τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες, Πάσχα, Χριστούγεννα και όλα τα σχετικά, 15 Αύγουστου, νομίζω είναι σε 365 μέρες, οι 180 είναι γιορτή και έχουμε αφορμή να φάμε. Οπότε. Γιορτή. Περνάνε καλά οι δασκάλοι. Όχι γιορτές, εννοώ έχουμε ναι. Λόγους να συμφάγουμε και να συμφάγουμε και να έχουμε συνετοίμονες ναι. Στο τραπέζι. Ναι. Ναι. Χριστούγεννα. Βεβαίως. Πάσχα. Της Παναγίας. Ο Αγγελισμός. Τους Ευαγγελίστες. Ναι. Γιορτές, γενέθλια. Γιορτές, γενέθλια. Γάμι, κηδείες. Γάμι, κηδείες. Μνημόσυνα. Βέβαια. Είμαστε. Σαββατοκύριακα. Ναι, Σαββατοκύριακα. Έτσι. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Επέτη. Ναι, επέτη. Βαλεντίνη. Βαλεντίνη. 28η. 25η. Τώρα είναι 25 Οκτωβρίου. Τι γιορτάζουμε, γιατρέ? Είναι και θρησκευτική γιορτή και εθνική. Δύο δηλαδή. Ναι, ναι, ταυτόχρονα. Ναι. Ναι. Τι είναι, δεν θυμάμαι. Ευαγγελισμός στο Ετόχο. Ναι. Και την 25η Μαρτίου. Ναι, τι δηλαδή έγινε. Επελευθέρωση. Μάλλον ουσιαστικά η έναρξη του επαναστατικού αγώνα. Που σήκωσε ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. Ναι. Στην, αλλά πώς αυτός Γερμανός σήκωσε ελληνικό αγώνα. Και ο Πάνος Γερμανός είναι με τις μπαταρίες. Και ο Βαγγέλης Γερμανός. Και σωστά. Και αυτός είναι Έλληνας. Λοιπόν, για πες λοιπόν τι δίνουμε, 9.55. Να δώσουμε και δύο φίλους ναι. Ή φίλες μάλλον, δεν ξέρω. Φίλους, φίλες, ό,τι να είναι, ναι. Δύο μικρά πακέτα δυνατίσματος για με 5 συνεδρίες έκαστο. Έκαστος. Ναι. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό? Εντάξει, στο ιατρείο θα κάνουμε, εντάξει, για κάθε ασθενή που θέλει να το βοηθήσουμε στην καταπολέμηση του βάρους, θα γίνει απαραίτητη λιπομέτρηση, θα ληφθεί ιστορικό, θα γίνει βελονισμός σώματος και ηλεκτροβελονισμός με βελόνες λιπόλυσης. Λιπόλυσης. Ναι, σε τοπικά σημεία που υπάρχει αναπόθεση λίπους. Συνήθως πού υπάρχει? Κοιλιά, τους άντρες είναι και ψωματικές γυναίκες. Στον άντρα καθαρά και είναι κοιλιακό. Είναι κεντρική κοιλιακή χώρα. Κοιλιακή ναι. Παϊστέρκεια. Η γυναίκα μετά τα 50 είναι όπως και ο άντρας. Δηλαδή εμφανίζει και αυτή η κοιλιά, ας πούμε. Ναι, κάνει τα γλυκάδια που λέει. Τα γεροντόπαχα που λέει η γυναίκα. Ναι, πάνω κάτω. 50 χρόνια και μετά είναι τα γεροντόπαχα. Μάλιστα. Εντάξει. Που ό,τι και να κάνεις, ας πούμε. Σίγουρα εμφανίζονται, να πούμε. Είναι μερικοί όμως με δικά σκαριά. Είναι κάπως τυχεροί, να πούμε, οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν τέτοιο πράγμα. Είναι στεγνοί.
Είναι η τυχερή της υπόθεσης αυτή. Ναι. Αυτή είναι ένα πόσο τα εκατό γιατρέ μου. Πολύ. Πόσο τα εκατό είναι η στεγνή γιατρέ μου. 5-10% είναι τρώνε, πίνουν, σε το Μάτζιο να πούμε. Το είναι το Μάτζιο. Το είναι το Γιώργο το Μάτζιο. Τώρα που μας έβαλε το κίνητο. Ο Μάτζιος ο Γιώργος, να πούμε, μπορεί να φάει και εμένα και εσένα. Ναι, αλλά δεν. Εγώ δικό μου. Αριανός από Αθήνα. Όχι, ναι. Ναι. Για να διαβάσουμε. Μια πρόσκληση. Η πρόσκληση δεν είναι για μένα. Είναι. Ήρθε στον Καμόρα. Αλλά. Είδε ο Καμόρα το Κλεάδης Βακαλίδης, Βικαλίδης. Και. Δεν στεναχωρέθηκε, ρε παιδί μου. Κάνουν εκδήλωση γιορτή της πίτας οι Αριανοί. Με την ευκαιρία των 102 γενεθλίων του Άριος. Έχουν το κουράγιο αυτοί εδώ οι απίθανοι. Να γιορτάζουν και για το σωματείο. Στείλαν και προσκλήσεις να πούμε. Ήρθε εδώ ένας τύπος, ένα παλικάρι. Ένα πρωί έστειλε μηνύματα και λέει ο κόκκινος: εμένα δεν με στείλανε. Να σε στείλουν, ρε βίσονα, του λέω. Εσένα γιατί να σε στείλουν. Γιατί να σε στείλουν εσένα, λέω. Εσύ είσαι Ηρακλής. Αφού είσαι Ηρακλής, τον Κανελάκη γιατί τον δώσαν. Ο Κανελάκης, λέω, είναι μεγάλο δημοσιογράφος που δουλεύει στην Νόβα. Κάποια στιγμή μετά από 3-4-5 χρόνια, αν ανέβουν στην Αλφα Εθνική και ζει ο Κανελάκης και κάνει ακόμα στην Νόβα, πώς το λένε, εκπομπή, μπορεί να έρθει στο Γαριλάο να κάνει καμιά αναμετάδοση. Σου λέει, κάνουν και δημόσιες σχέσεις. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, έτσι, πολύ ωραία. Και το μέγεθος του αντρικού οργάνου ανοίγει τις πόρτες ή μάλλον πόδια. Λέει ο 100 ή η 143. Αυτό το παρέλειψες να πούμε. Ανατομικά. Για να αφήσουμε λίγο και τους φίλους να στείλουν τις ιδέες τους. Ναι, τις ιδέες. Για πες, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Καλημέρα να πω. Πεθάναμε στο γέλιο με τον κόκκινο, αλλά το γουστάρουμε. Χαιρετίσματα στο ταγάρι του Θεόφιλου, λέει ο Κώστας. Να στείλω και εγώ τα χαιρετίσματά μου σε έναν πυροσβέστη εκεί στο λιμάνι, τον Πέτρο να πούμε, ο οποίος είναι όλο γλυψίματα και τέτοια με τον πρόεδρο του Ηρακλή, τον Παπαθανασάκη. Όλο χώνεται στις σουίτες, όλο χώνεται να πούμε στα κύριε πρόεδρε, υποτακτικός, πόνες εκεί μέσα από τα γονατίσματα να πούμε κτλ. Εγώ έχω ένα να του πω. Οι υποτακτικοί και οι γονιπετοί στους προέδρους κακό τέλος έχουν. Συνήθως τρώνε το ξύλο, Πέτρο μου. Ναι, Πέτρο μου. Συνήθως Πέτρο μου τρώνε το ξύλο, έτσι. Είναι πυροσβέστης ο Πέτρος. Είναι 24ωρο βάσο στο λιμάνι. Δεν θα ήθελα να ξέρω βέβαια οι πυροσβέστες τι φυλάνε στο λιμάνι, τι μπορεί να καεί. Τα πλοία που δεν υπάρχουν. Είναι ένα θέμα. Καμιά αποθήκη, μήπως. Εγκαταστάσεις, ναι. Σωστό. Βέβαια. Αλλά του στέλνω χαιρετίσματα γιατί ακούνε τώρα τα παιδιά εκεί. Περνάνε δύσκολα γιατί ξενυχτάνε, κάνουν, ράνουνε. Αλλά εγώ αν φύλαγα το λιμάνι βράδυ θα ήταν κάτι που θα μ' άρεσε να πούμε. Δηλαδή από το να φυλάω μια αποθήκη, ας πούμε, στη Σύνδο ή να φυλάω, ξέρω εγώ, στο βουνό κτλ. Προτιμάω να φυλάω στο λιμάνι την αποθήκη. Άσχετα αν βέβαια η υγρασία τη θάλασσα κτλ. Μπορεί να σου πάει τα κόκαλα. Εγώ λέω για την άβρα, έτσι, τη μυρωδιά τη θάλασσα κτλ. Εσύ γιατρέ μου. Το καλοκαίρι, το καλοκαίρι, ναι. Το χειμώνα, ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο. Το χειμώνα είναι δύσκολα. Χαιρετίσματα λοιπόν στα παιδιά του πυροσβέστη και ιδιαίτερα στον Πέτρο, ο οποίο όλο κολοτρίβεται στον πρόεδρο να μου τη Ρακλή και πρόεδρέ μου και να στι σουίτε πρόεδρέ μου και να αυτέ μου πρόεδρέ μου. Και του λέει ένα εκεί, ο Δημήτρη, δεν λέμε το όνομά του Δημήτρη, είναι πολύ γνωστό στην πόλη. Σταμάτα ρε, του λέει, να πούμε. Δεν ξέρει, του λέει, ότι αυτή η υποτακτική στου προέδρου, όταν θα αλλάξει το κλίμα, ο πρώτο που το τρώει το ξύλο, ποιο είναι. Ο διπλανό του προέδρου. Γιατί ο πρόεδρο είναι για μάγκα. Την κάνει κατσίκα, έτσι δεν είναι. Βέβαια. 9.55 λοιπόν, και ενώ το μήνυμά στο 54.340. Έτσι που λες, γιατρέ. Ναι. Πήγε στην Αθήνα, έκανε συνέδριο. Ναι. Τι ήταν αυτό το συνέδριο, για πες τριμερίδα... Κάνετε κάτι ημερίδες εσείς. Αυτό είναι τριμερίδα. Τριμερίδα. Ναι, τρεις μερίδες. Για το ζαχαροδιαβήτη. Για το ζαχαροδιαβήτη. Τρεις ημέρες. Α, ναι. Σας μιλήσατε για το ζαχαροδιαβήτη, ότι τι, κάτι καινούργια φάρμακα, τι. Ναι, εντάξει. Εξελίσσεται την κατάσταση. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια δεν είναι και τόσο. Εντάξει, οι εξελίξεις δεν είναι φοβερές, αλλά εν πάση περιπτώσει, όλο και κάτι τα ακούσεις, κάτι, ένα καινούργιο φάρμακο. Κάποιες μικρότερες εξελίξεις. Εσύ είσαι ειδικό στο ζαχαροδιαβήτη. Ναι, ναι, ναι. Έχεις μια τάση εκεί πέρα να τους, τους, για τους ασθενείς σου και τα λοιπά, ως παθολόγος και τα λοιπά. Ναι. Γενώσιμα βγήκαν, είναι, ας πούμε, τώρα που φτώχεινε η κατάσταση με τα γενώσιμα, να φοβώ. Πάντα υπήρχαν αυτά. Απλά, πάντα υπήρχαν. Απλά, ναι. Ξέρεις, στην Ελλάδα, ότι δεν το δείχνει τηλεόραση, δεν το παρουσιάζει, δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Ναι. Τα γενώσιμα πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν σε όλες τις χώρες, ναι, και σε όλες τις εποχές. Ναι. Απλά τώρα εμφανίστηκε το δίπολο αυτό, καλό, κακό, γενώσιμο ή. Τώρα, εσύ που είσαι στα ταμεία και όλα στο πρωί, ναι, κτλ. Βάζετε εσείς οι γιατροί δίλημα, ας πούμε. Όχι, δίλημα. Απόλαυα. 50% κανονικά, 50% γενώσιμα. Χρησιμοποιούμε απόλαυα. Υπάρχουν και καλά γενώσιμα, ελληνικές εταιρείες αξιόπιστες.
οι οποίες κάνουν και εξαγωγές σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ο Γερμανός, όταν έχει ένα ποσοστό 80% σε γεννόσιμα φάρμακα και κάνει καλό και στην οικονομία του, το ίδιο θα θέλαμε να έχουμε και εμείς. Εντάξει, υπάρχουν πάντως εταιρείες γερμανικές οι οποίες στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιούν γεννόσιμα, ακόμα τουλάχιστον. Υπάρχουν και ελληνικές που εξάγουν στη Γερμανία γεννόσιμα. Ελληνικά φάρμακα. Ελληνικές κατασκευές. Δηλαδή, εμείς σαν Έλληνες εξάγουμε φάρμακα. Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν εταιρείες που φτιάχνουν φάρμακα και τα εξάγουμε. Όχι πρωτότυπα. Είπα γεννόσιμα τα οποία έχει σπάσει πατέντα τους και τα εξάγουμε σε όλο τον κόσμο. Α, τα εξάγουμε σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Δεν τα ξέρω. Αξιόπιστα φάρμακα. Αξιόπιστα φάρμακα. Βεβαίως. Ναι. Ναι, μάλιστα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια τα οποία ο καθένας μπορεί να φέρει μια ουσία και να την πατεντάρει και να την κατασκευάσει. Ναι. Δεν ξέρει που φέρνει την ουσία. Ναι. Αλλά τα αξιόπιστα ελληνικά, γιατί όχι. Ναι, είναι τα επώνυμα δηλαδή, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Ωραία τα είπες, γιατρέ μου. Ναι. Ωραία τα είπες, γιατρέ μου. Με τον Άρη δεν τα πάμε καλά, γιατρέ, διότι βγήκε αυτή η Μαρούπα να πούμε και λέει: κύριοι, τα πράγματα έχουν ασχημείνει, αργήσατε, δημιουργήσατε μια κατάσταση δυσάρεστη για το σωματείο, πήγατε πολύ πίσω. Και αυτή τη στιγμή μπορεί ο Άρης να ανέβει στην Α' Εθνική. Να το διαβάσω. Μαρούπα για εκαθάριση Άρη. Η κυρία Μαρούπα είναι στην Αθήνα. Είναι στην ΕΕΑ η κυρία Μαρούπα. Λέει λοιπόν αυτή. Η κυρία. Το καθεστώς που ίσχυε μέχρι πρότινος με βάση το νόμο ΤΑΔΕ είχε διαμορφωθεί από την Επιτροπή μας με απόφαση του κύριου Τριανταφυλάκη. Κριτικός θα είναι αυτός. Το καλοκαίρι του 2013. Επί της υπόθεσης ΚΑΕ Απόλλων Πατρών. Εκεί λέει. Πρόσεξε με την Πάτρα τι κάνανε αυτοί. Εκβιάζοντανε. Που λέει ο Τζόρνταν, η νέα διοίκηση του ΑΣΥΓΜΑ από την παλιά χωρίς την εκαθάριση. Του ζητούσαν χρήματα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και για να μην μείνει το σωματείο στα αζήτητα. Υπό το πρίσμα αυτό και με βάση το άρθρο ΤΑΔΕ, αποφασίσαμε κατ' εξαίρεση. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν δεδομένο, κύριε Γρόλιο, αυτό το πράγμα, θα ρωτήσει τώρα ο Ψηφίδης στον κύριο Γρόλιο. Αποφασίσαμε κατ' εξαίρεση να συστήσει νέα ΚΑΕ, ενώ δεν είχε ολοκληρωθεί η εκαθάριση της παλιάς ΚΑΕ. Τώρα πάει για τον Άρη και τις υπόλοιπες ομάδες και λέει: η διαδικασία παρεκτράπηκε και δόθηκε η εντύπωση πως κάθε απατεώνας αυτό το απατεώνας το βάζει βέβαια σε εισαγωγικά, αλλά λέει απατεώνας, δηλαδή αν δεν πω εγώ ότι είναι εισαγωγικά απατεώνας, λέει ο κάθε απατεώνας μπορεί να φορτώνει το δημόσιο, λέει, με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ χρέη, να κλείνει το μαγαζί μια ωραία πρωία, να μην πληρώνει αθλητές και κανέναν. Αν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία να δυσκολεύει την εκποίησή τους και να μην έχει κανένα πρόβλημα με τους οπαδούς και με το σωματείο. Να συστήσουν δηλαδή μια καινούργια εταιρεία με ένα νέο επενδυτή και όλα καλά για όποιον θέλει να καρποθεί εκατομμύρια. Και τώρα πάει στην ΑΕΚ η Μαρούπα. Λέει η Μαρούπα. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την εκαθάριση, την τελείωσε δηλαδή, αφήνοντας βέβαια το χρέος γιατί δεν είχε περιουσιακά στοιχεία. Και όταν ζήτησε άδεια για νέα ΠΑΕ. Είχε ολοκληρώσει την εκαθάριση της παλιάς ΠΑΕ. Αυτό λέει το αλλάξαμε. Η ΑΕΚ όμως πρόλαβε να πούμε και τρούπωσε. Που έλεγε ο Βουτσάς. Το θέμα είναι να τρουπώσω. Δεν καταλαβαίνω το πνεύμα σας, έλεγε ο Βλολίτης. Ο Βουτσάς τρούπωσε όμως. Η ΑΕΚ τρούπωσε. Ο Άρης έξινε να μην πω τι αυτά τα χρόνια. Και εδώ αποδεικνύεται, γιατρέ μου, ότι αυτή η πόλη πάει αργά. Εμένα με κοροϊδεύουν. Μα πώς πας έτσι. Με αυτό το άγχος, ταχύτητα. Το ένα, το άλλο. Κάτσε λίγο στο καφενείο να πιεις και δύο μπύρες να ερεμήσεις να κάνεις. Οι δύο μπύρες γίνονται τέσσερις. Άμα είναι και από τη Βεργίνα που πίνουν οι δικοί μου 100 μπύρες, τέσσερα άτομα ήπια. Τέσσερα άτομα, 100 μπύρες. Σου πω τα ονόματα, πεθάνεις. Ο ιδιοκτήτης που έχει το μαγαζί στις τρεις μπύρες του δίνει τη μία δώρο. Σου λέει κέρδος έχω. Κλείνει η παρένθεση. Λέει πας γρήγορα, βιάζεσαι συνέχεια, κορνάρεις τον μπροστινό. Με τα μάξι, ζύρι. Τι να κάνω, ρε φίλε, πάω γρήγορα. Εγώ δηλαδή, αν ήμουν σε μια εταιρεία, σε μια ομάδα, όπως ήταν για παράδειγμα ο Άρης, και είχα να πούμε στην πλάτη μου την εκαθάριση, τι θα έκανα. Θα έπαιρνα έναν λιγούρι, ο οποίος να πούμε δεν έχει περιουσία. Εντάξει. Έχει γυναίκα, παιδιά κτλ. Σύνταξη, μην ήταν κοπρόσκελο να πούμε. Τον έλεγα, έλα εδώ, θα γίνεις εκαθαριστής. Τι είναι αυτό, θα έλεγε. Θα έπαιρνα και το δικηγόρο, τίμια πράγματα, αυτό και αυτό και αυτό. Θα πάρεις κάποια λεφτά, θα μπεις μπροστά, ούτως ή άλλως, κοπρόσκυλο είσαι, μη την κεφαλή πλύνει που λέει ο κόκκινος, δεν έχεις. Έτσι. Και τα έκανα γρήγορα. Σκόρδας, πόρδας, μόρδας, θα πηλούσε, θα κάνω. Λοιπόν, αφού ανέλαβα, θα αναλάβω. Άπαξ να πούμε και ανέλαβα, πάει και τελείωσε. Γρήγορα. Γρήγορα. Ταχύτατα, με μεγάλη επιτάχυνση στα πρώτα 100 χιλιόμετρα. Δεν έχει. Ναι, και θα δούμε και πάει καλά. Και αυτό το αραλίκι της Θεσσαλονίκης δεν του άρει μόνο. Δεν του άρει μόνο.
Αυτό το πάω αργά σε αυτή την πόλη. Να πηγαίνει δηλαδή. Εγώ παλιά δούλευα και έκανα 2-3 δουλειές μαζί, να πούμε, όπως κάνω και τώρα βέβαια. Αλλά πριν πιάσω, ας πούμε, το μικρόφωνο στα καλά, έκανα και άλλες δουλειές. Τραβούσα και στην παραλία Θεσσαλονίκης. Είχαμε δουλειές. Φόρτωμα, ξεφόρτωμα, τράπεζες, εφορίες. Πάμε, ξέρω εγώ, στη Βουλγαρία, κάνα παράνομο βιβλίο. Ξέρω εγώ, το περάσουμε. Να δώσουμε στο Λιγούρι το Βούλγαρο εκεί στα σύνορα. Κάνα Μάλμπρο το λιμό. Να περάσουμε, να γυρίσουμε πάλι ξανά το ίδιο πράγμα. Να ανοίξει το μάτι μας στην αγορά, ξέρω εγώ, κτλ. Βέβαια. Περνάγαμε, να πούμε. Ξυπνούσαμε το πρωί. Κάναμε τα αυτά μας. Έπιναν οι άλλοι φραπέ. 9.30 ώρα το πρωί. Σταυροπόδι. Σπορ του Βορρά ή η Μέτρο Σπορ δεν είχε βγει τότε. Δεν είχε βγει τότε. Μπούζας τότε και τα λοιπά. Σταυροπόδι. Φιλοσοφία. Κουβέντα. Κριτική. Οπωσδήποτε. Γυρνούσαμε εμείς. Πήγαινα στη Βουλγαρία. Εγώ γυρνούσα από τη Βουλγαρία. Τον έβλεπα πάει εκεί πέρα. 7-8 ώρες. Με τον ίδιο φραπέ. Και ο φραπέ είχε γίνει ο μέλλον αζωμός, να πούμε. Πάει αργά, να πούμε. Πάει αργά ο τύπος. Αυτός τώρα, άμα το βάλει σε μια διαδικασία πίεσης. Το Θεσσαλονικιό. Πάει, τελείωσε. Όχι, έχω άγχος, όχι αυτό, θα πάει στο γιατρό, κατάθλιψη, ιστορίες κτλ. Καταλαβες. Άμα ένας άνθρωπος, ρε, κάθεται στην καφετέρια 7 ώρες, 6 ώρες, παίζει τάβλικ. Ή πίνει καφέ, ή διαβάζει την εφημερίδα. Και κάθεται εκεί και ο κόλος του έχει γίνει ένα με το κάθισμα, να πούμε. Λέει, έχω πάθει κατάθλιψη. Βέβαια, ρε, πώς θα πάθεις κατάθλιψη. Αφού είσαι τεμπέλχανας. Δεν θα πάθεις κατάθλιψη. Αρχιτεμπέλχανα. Αυτή στον Άρη, τεμπέλχανάδες. Το παίζουν και παράγοντες. Ξεκίνησε η ιστορία από παλιά. Λιγούρα και φιγούρα τα είπα και το μεσημέρι. Ρε, πάτε αργά, ρε. Ρε, κάντε το γρήγορα. Θα αλλάξει κανένα νόμο, θα γίνει καμιά στραβή. Μπείτε μέσα. Δηλαδή η ΑΕΚ, ο Μελισσανίδης είναι βλάκας που πήρε εκείνο τον εκαθαριστή, τον έδωσε τα φράγκα, να πούμε, το λιμό, λίγδωσε τα ντεράκι του. Αυτή είναι νέα, αυτό και τα λοιπά. Και είναι και σωματείο το οποίο, όχι ο Σκόρδας λέει, απείλησε τον αυτόν. Και τι Σκόρδας. Γιατί θα χάσει την περιουσία του ο Σκόρδας. Α τη χάσει. Τι με νοιάζει εμένα, σου λέει ο άλλος που είναι Αριανός. Ας πρόσεχε. Θα χάσει την περιοχή, λέει και ο Μαρθαίου. Για στη χάσει και ο Μαρθαίου. Δηλαδή μέσα σε ένα σωματείο, το οποίο 400.000 κόσμος, 300, 500, 200 πόσοι μείνανε, είναι περισσότερο αξία έχουν τα σπίτια του Σκόρδα και τα σπίτια του Μαρθαίου. Ας τα χάσουν, σου λέει ο άλλος. Με την καλή μου την καρδιά. Εγώ δεν έχασα δύο σπίτια. Έβριζα μάλλον, απλακωνόμουνα. 10.000 στο ραδιοτηλεοπτικό, 5.000 στο ραδιοτηλεοπτικό, 20.000 στο ραδιοτηλεοπτικό. Μάζευε το τίτλο, τα πλήρωνε η εταιρεία. Κραβούσανε από μένα. Πλήρωνα και εγώ. Έφαγα δύο διαμερίσματα. Δεν μπορούσα να έχω την κόρη μου δύο διαμερίσματα. Την πλήρωσα κι εγώ. Δεν την πλήρωσα. Ναι. Τώρα λέει δεν έχει. Άμα βρίσκει, έχει μπόνους, κακό μπόνους. Δηλαδή πώς το λένε. Θα το πληρώσει εσύ. Πώς θα γίνει. Αρνητικό. Ναι. Αρνητικό μπόνους. Πώς θα το λένε. Δεν υπάρχει αρνητικό μπόνους. Υπάρχει πέναλτι. Πώς το λένε. Ναι, ποινή. Υπάρχει ποινή. Ο άνθρωπος, άμα δεν έχει ποινή απάνω του. Του βλέπει, λέει ο Ιησούς Χριστός, λέει, είπε, ου κάνει, ου ράνει, ου κάνει. Αλλιώς λέει, τη ψυχή σου λέει, θα την τραβάνε στα τάρταρα τη κολάσεω τη 1500 χρόνια. Σου λέει, άλλο μην πάω με την κουμπάρα μου, ξέρω εγώ, και ότι δεν την κουστάρει. Είσαι περαστεί από τον κόκκινο. Ναι, ο κόκκινο λέει. Λέει, είναι αμαρτία. Βέβαια, σου δίνει τη δυνατότητα, α πούμε, μετά την αμαρτία, πα εκεί στον παπά, ου σου λέει δύο λέξεις, μετανοείς ρε. Απεταξάμιν. Σώθηκε. Κατάλαβε. Δηλαδή μπορεί να είσαι κοπρίτης να κάνεις και να ράσεις. Άμα όμως μετανόησα. Μετανόησα! Τελειώνει το θέμα. Πάνε αργά οι τύποι. Ναι. Πήγανε αργά οι τύποι. Η ΑΕΚ λοιπόν, λέει η κυρία Μαρούπα. Κακή κουβέντα είπα. Λοιπόν, οι απατεωάνες λέει μπορεί, λέει, να φορτώνουν στο δημόσιο δεκάδες εκατομμύρια. Η ΑΕΚ, λέει η Μαρούπα, ολοκλήρωσε την εκαθάριση αφήνοντας βέβαια το χρέος, γιατί δεν είχε περιουσιακά στοιχεία και όταν ζήτησε άδεια για νέα ΠΑΕ. Είχε ολοκληρώσει την εκαθάριση της παλιάς ΠΑΕ. Αυτό όμως λέει το αλλάξαμε. Τι θέλει να πει αυτό ο Πρωτόταυρε, ότι η ΑΕΚ πρόλαβε και μπήκε. Μπήκε η ΑΕΚ και εμείς τα αλλάξαμε. Καλά, δεν καταλάβατε ότι αφού μπήκε η ΑΕΚ, μετά θα τα αλλάζανε μετά την ΑΕΚ. Δεν καταλάβατε ότι ο Άρης πρέπει μαζί με κάποιο μεγάλο σωματείο να ωφεληθεί. Ούτε αυτό το πήρατε χαμπάρι. Να κάνετε δηλαδή με την ΑΕΚ μια κοινή πορεία. Και να φανταστείτε ρε βόδια με ρούχα. Βοηδομούσχαρα ότι η ΑΕΚ όταν ήταν να κάνει την εκαθάριση πήρε τηλέφωνο τον δικηγόρο του Άρη, τον Γρόλιο. Με πήραν αγόρι μου από την Αθήνα και ζητούσαν το θέμα της εκαθάρισης πώς θα γίνει. Ζητούσε δηλαδή η ΑΕΚ νομική, όχι να πω βοήθεια, θα το πω βοήθεια, ανταλλαγή απόψεων, παιδί μου. Πήρε ο νομικός της ΑΕΚ τον Γρόλιο και του λέει
κοίταξε να δεις πώς θα γίνει, τι θα γίνει και τα λοιπά. Και έδωσε, πώς λένε, ανταλλαγή απόψεων, παιδί μου. Πήρε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δηλαδή είναι κορόιδο. Η ΑΕΚ είναι χαζή. Η ΑΕΚ που θα χτυπήσει πρωτάθλημα του χρόνου ξεχρεωμένη, με τίγρηδες, με έπο, με ιστορίες, με αλητίες, με κόλπα, με ομάδες. Είναι βλαμμένη η ΑΕΚ. Και εμείς είμαστε έξυπνοι εδώ πάνω. Πήρανε, γιατρέ μου, πήρανε το γρόλιο από την ΑΕΚ και λέει πώς θα το κάνουμε, τι θα το κάνουμε, τον εγκαθαριστή κτλ. Δώσανε συμβουλές. Και ο ίδιος ο Άρης τώρα δεν μπαίνει στην εγκαθάριση. Γιατί πέρασε η μεγάλη ΑΕΚ με τον κόσμο της και έμεινε ο Άρης. Αυτό ποτέ έγινε. Τίποτε. Δεν το γνωρίζω το. Τι. Τη ΑΕΚ το θέμα. Τρία χρόνια δεν έπεσε γάμα εθνική. Έπεσε γάμα εθνική, βρήκαν εγκαθαριστή, του λιγδώσαν το άντερο. Ναι. Τάφαγε τα λεφτά, ωραία, και τα βρήκαν έναν τύπο, ένα 180 χρονών έναν τύπο, έτοιμο να πεθάνει. Του λέει πόσα χρόνια θα ζήσει, παππού, δύο χρόνια, ένα χρόνο, δεν ξέρει, θέλω σε αυτό. Μπορεί αύριο να φύγουμε εμείς πρώτοι. Μα έρθει ένα έβραμα, πάτε να φύγουμε. Αλλά η λογική τι λέει. Λέει ο παππού, αμάρε το βγάλετε αυτό το βουλγαρίδι με τη λάσκαρη. Αφού στο τέλος ο κούρκουλο θα πηδήξει στο κορίτσι. Μα τι διάλο, πάλι τα ίδια. Βάλε το TV Μακεδονία. Λοιπόν, το βουλγαρίδι. Αμάρε βουλγαρί, κοίταξε. Να, βουτσάσαμε πει μέσα με τον κούρκουλο, βουλγαρίδι. Πάπα, τι φλόρο αυτό ο βουλγαρίδι, ρε φίλε. Τι φλόρο, ρε φίλε, το καλό παιδί. Έχανε πάντα τη γυναίκα μου. Πάντα είχαν τη γυναίκα από τον κούρκουλο. Πάντα. Ναι. Ήταν καλό παιδί. Οι γυναίκε. Και από το βουτσά. Μα οι γυναίκε δεν θέλουν τα καλά παιδιά. Τι φάζε. Ρε βλάκα βουλγαρίδι. Τέλο πάντων, για άλλη κουβέντα, γυρίζουμε πάλι προ τα πίσω. Ναι. Πού καταλήξαμε, γιατρέ μου. Ότι η ΑΕΚ μπήκε, πάει Α εθνική, κάνει μαγιά στον Ολυμπιακό φέτο, την κερδίζει ένα 0. Του κάνει τραγούμπουκα με το διαιτητή, δίνει το μήνυμα. Όχι, θα κάνω την Αγία Σοφιά, όχι, θα κάνω τον Άγιο Θαράπη, όχι, θα κάνω τον Άγιο Σπυρίδωνα κτλ. Τον Άγιο Λευτέρη. Όχι, συσπήρωση, όχι, θα ασκήσω το Μαρινάκι, όχι, του διαιτητέ θα πάρω. Βρήκε το δρόμο τη. Το βρήκε το δρόμο τη. Θα έπαιρνε και κανένα κύπελο. Τώρα, άμα γίνει, μπορεί να χτυπήσει κανένα κύπελο. Άσε που εγώ πιστεύω μπορεί να τη βγάλει έξω ο Ατρόμητος. Τέλο πάντων, μπορεί να πάει στον τελικό, να χτυπηθεί με τον Ολυμπιακό κτλ. Εσύ βρεάρι που πα. Άκου τι λέει Μαρούπα. Και τώρα θα βρίζουν τη Μαρούπα. Θα βρίζουν τον και λέει βγάλτε τον κόσμο έξω. Ποιο κόσμο είναι να βγάλουν έξω. Είναι καταρακωμένος ο κόσμος του Άρεως. Και να καταλάβεις πόσο καταρακωμένος είναι ο κόσμος του Άρεως, μέχρι και ξεκινήσαμε με τον Άρη. Κάναμε εκπομπή σήμερα και είπαμε μερικά πράγματα για αυτά που λέμε τώρα. Κάποια παρόμοια πράγματα είπαμε και το μεσημέρι. Και ανοίγουμε να πούμε. Και ανοίγουμε γραμμές. Γιατί να βγει κανένας Αριανός να πει ναι αυτό κτλ. Βγαίναν οι άλλοι από την ειδωμένη και βαλώναμε τον κόκκινο για τους μετανάστες. Όχι είναι λαθρομετανάστες, όχι είναι πρόσφυγες, όχι είναι λέει πρόσφυγες, ξέρω εγώ πώς τους λέγανε κτλ. Πόνο στο κεφάλι μου. Άρε φουκαράρι, λέω τι γίνεται. Χάνεσαι στο σύμπαν και αυτοί ασχολούνται με τους αυτούς. Πώς τους λένε, πρόσφυγες. Με τους πρόσφυγες. Νίκος Ανηματένα. Τάπες και το μεσημέρι, είμαστε δύο χρόνια πίσω. Θα ψάχνουμε τώρα το αφημί και θα έχουμε καθυστερήσει δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια φώναζε πάρτε αφημί και εμείς πίναμε καβεδάκι στην παραλία. Ναι, βέβαια. Ο Νίκος ο Ανηματέρ. Ξέρεις τι είναι Ανηματέρ. Ανηματέρ είναι showman. Κάναμε ένα πάρτι γενεθλίων και ήρθε και έγινε τα παιδάκια ο χαμός. Ναι. Δεν τον άφηναν να φύγει. Ναι. Κάθε ένας είναι στο είδος του. Φανταστικός. Κόλπα, ιστορίες. Με τα παιδιά, ναι. Απασχόλησε τα παιδιά. Ας τσάκαλος. Ίδιος ο Μπεν Στίλερ, ο ηθοποιός. Ένας τέτοιος τύπος. Κωμικός, φοβερός. Λοιπόν, Ραπτό την Κυριακή θα έχεις πάλι Ολλανδό. Ερυθρόλευκα και Ρεβενά. Φυσικά. Ραπτό, πες στον γιατρό, τον γυρεύει ο Μολέδο, λέει. Και ο Μπέρκ, τον γιατρό, τον Ηρακλειδέα, λέει μάλλον. Yeah. Μετά το τετράμπαλο, γλου γλου στις 13. Ραπτό που λέει, ρώτα τον γιατρό, έχω δύο κύλες. Στον Α1 και Α7. Τι είναι αυτές οι κύλες, αυτό που έχω και εγώ. Ναι, στον αυχενικό, όχι. Αυτό είναι απάνω. Στον, ναι. Τι πρέπει να κάνω, ενδεικνύεται, να κάνω κάποια γυμναστική. Έχω σταματήσει κάθε άσκηση, λέει ο φίλος. Με τον αυχένα, τι γυμναστική να κάνει αυτός. Εντάξει. Το κεφάλι δεξιά-αριστερά. Τι. Γυμναστικές, εντάξει, μπορεί να. Καταρχήν, όσο το φάει τη θεραπεία. Αν είναι πολλά τα συμπτώματα, ισχυρά, δηλαδή. Αν έχει βάλει κολάρο, αν έχει κάνει. Δεν ξέρω τι έχει κάνει θεραπεία. Αν έχει κάνει φυσιοθεραπευτικές ασκήσεις με πρόγραμμα ενδυνάμωσης. Δηλαδή, εξετάται βέβαια και την κατάσταση που βρίσκεται, έτσι. Αλλά προφανώς, εάν είναι μεγάλο το πρόβλημα, καλύτερα να αποφεύγει όλες τις ασκήσεις που έχει να κάνει με τον. Αυτά γυρίζονται, γιατρέ. Σε πολύ βαριές καταστάσεις, ναι.
Δηλαδή, πολύ πόνο. Πόνο, λίγκους, άλλοι. Αιμοδίες και μουδιάσματα στα πάνω. Αιμοδία, τι είναι αυτό, γιατρέ? Μουδιάσμα. Μουδιάσμα, μην λες αιμοδίες, γιατί στο κορδελιό δεν θα μας καταλάβουν τι σημαίνει οι αιμοδίες, δεν τροπότεμοι κτλ. Να ξέρεις, και τούμπα και μερικοί. Σήμερα στον χρόνο πριν έρθω να σε πάρω, πήγα κάτι πίσω, κάτι ελαφρύ να πω κτλ. Και ήταν ένας τύπος ο οποίος βαρούσε ένα ταούλι, ένα ζουρνάκι κτλ. Χαζό ήταν. Και έκανα μια άλλη πλάκα μαζί, του βάζανε τραγούδια στο YouTube, ιστορίες. Και λέει, πέρασα επιτροπή, είχε και μια περίεργη φωνή. Να φανταστείς, λέει, τι βλάκες είναι, λέει. Πέρασε επιτροπή και με βγάλαν καλά. Λέω, σοβαρά μιλάς? Θες να πάμε, λέω, μαζί? Πάμε, λέει, μαζί. Να περάσουμε και δύο επιτροπή. Να περάσουμε και δύο επιτροπή. Ποιο θα βρουν καλά, λέω, και ποιον λάθος? Λέω, εσένα, λέει, δεν σε βρουν καλά. Η επιτροπή. Βγάζουν τους ανθρώπους με τις επιτροπές, δεν ξέρω αν τα ξέρεις αυτά. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να βγάλουν κανέναν ο οποίος είναι χίλια κουσούρια, να το βγάλουν ότι είναι καλά για να μην τον πληρώσουν. Και βγάλουν τον Παπαγεωργόπουλο 80% ανάπηρο. Να ξέρεις ότι αλλάζουν βέβαια και τα κριτήρια. Τι πέφτει φράγκο, τι γίνεται. Ο γιατρός θα πάει σύμφωνα και με τις οδηγίες που υπάρχει από το κράτος. Δηλαδή, κάθε πάθηση αναλόγω με το βγάζει ένα ποσοστό. Έτσι, ο γιατρός, εάν είναι σωστός και αδέκαστος, δεν θα μπορεί να πάρει. Αυτό συμβαίνει σε όλα. Έχει δηλαδή και παράπλευρα. Αλλά θέλω να πω ότι πάει και με βάση το γράμμα του νόμου. Με βάση το γράμμα του νόμου. Λοιπόν. Τελείωσα με τον Άρη, δεν ξέρω, αυτά που είπα το μεσημέρι τα επαναλαμβάνω, τα έχω πει και άλλες φορές, το να αργήσω και να έχω άσχημα αντανακλαστικά γενικότερα στη ζωή μου, στη ζωή μας, δεν είναι καλό. Και επαναλαμβάνω, ένα πρόβλημα το οποίο το αφήνεις και δεν ασχολείσαι, σίγουρα δεν εξαφανίζεται, σίγουρα γίνεται μεγαλύτερο και μετά θα πρέπει να ασχοληθείς εις διπλούν για να το λύσεις. Έτσι λένε οι κανόνες της ζωής. Εγώ δεν τα έβγαλα αυτά, τα έβγαλε η ζωή, εγώ τα ακολούθησα. Τα παρακολούθησα, τα μιμήθηκα, τα έκανα και όσες φορές σας το λέω έτσι και για τις ομάδες. Εγώ στην προσωπική μου ιδιωτική μου ζωή άφησα ένα θέμα, άργησα να πάω πάνω στο θέμα, είτε επειδή βαριόμουν, είτε επειδή φοβόμουν, είτε επειδή δεν ήθελα να ασχοληθώ, είτε επειδή δεν το έδωσα σημασία, είτε χίλια δυο παραλήψεις δικές μου, γίνανε μετά προβλήματα από το 10% πήγαν στο 60, στο 70 και μετά γινότανε μία ανατρέψιμα. Μη αναστρέψιμα τα προβλήματα. Φαλάκρα η Μαρούπα ζορίστηκε, λέει, και κλείνει τα τηλέφωνα. Αλλά είπε, λέει, ότι θα υπάρχει νομοθεσία. Άσε με, φίλε, ρε, 779, άσε με, ρε. Άσε με, ρε, φίλε. Κοιτάξτε, βάζετε τον Κοσμάκι τώρα να κατέβει κάτω στον δρόμο. Να τον πιάσει κι ένα μετανάστη εκεί πέρα στον δρόμο, να τον κάνει κανένα ντου, να πούμε. Δεν βλέπει τι γίνεται τώρα. Για τον δρόμο είμαστε. Να βγουν οι υπουργοί και οι βουλευτές και να πάνε. Ξεχάστε τα αυτά. Η εποχή του Πασόκ τελείωσε. Το φαγοπότη τελείωσε, οι τελαμογιές τελειώσαν. Τίποτα δεν τελειώνει. Θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει δυνατότητα σήμερα να χτυπήσει την πόρτα του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, ξέρω εγώ, και να πεις, ρε φίλε, ο Άρης. Ποιος Άρης, ρε? Εδώ οι άλλοι βγήκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε, Θεσσαλονίκης. Και λένε, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει ο ΠΑΟΚ γήπεδο. Στον άλλο που έχει φράγκα, το Ρώσο. Ποιος? Το κόμμα της αριστεράς που υποτίθεται με τους Ρώσους θα πρέπει να τα έχουν καλά. Βγήκαν λοιπόν οι Σιριζέοι αυτοί εδώ τη Θεσσαλονίκη, οι κουρούμπαγλάδες, και είπανε στον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ, ότι όχι, κύριε, λέει, εμείς, λέει, εκεί δεν το θέλουμε. Τη διάβασε στην ανακοίνωση. Δεν πρόκειται να γίνει γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Οι Σιριζέοι με το Ρώσο. Οι Σιριζέοι με το Ρώσο. Φαντάσου δηλαδή που βαδίζουμε, έτσι. Φανταστείτε που βαδίζουμε. 955 και ενώ μήνυμα 54-340. Αυτά τα νέα λοιπόν για τον Άρη. Στον ΠΑΟΚ, λέει, φωνάζουν τον Πατριάρχη να κάνει, λέει, αυτή στα 100 χρόνια, πόσα, 90 χρόνια του ΠΑΟΚ. Θα το κάνουν στο Μέγαρο Μουσικής με 80 ευρώ τη φανέλα την επαιτειακή. Καλά, δεν τρέπεστε λίγο? Πού απευθύνεστε? Απευθύνεστε σε ένα λαό ο οποίος είναι του πανοράματος? Απευθύνεστε σε ένα λαό που είναι της Χλυδής? Ποιοι είναι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ? Τι είναι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ? Είναι το 80%, το 85% μεροκαματιάριδες, άνεργοι ή άνθρωποι οι οποίοι τους κλέψαν το εισόδημα, μικροσυνταξιούχοι και τα λοιπά. Τι το βάζεις τώρα, 80 ευρώ τη φανέλα της ηλεκτρική? Ποιος θα πάει να πάρει, ρε, στα γενέθλια 80 ευρώ φανέλα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι θέλετε, πως πάνε τα παιδάκια δώρο στα γενέθλια, θα πάρετε δώρο 80 ευρώ τη φανέλα, ρε? Και πού, στο Μέγαρο? Ποιος θα πάει στο Μέγαρο ΠΑΟΞΙΔΕΣ, ρε? Πολιτισμικό σοκ είναι αυτό, ρε.
Τώρα καθόμουν με ένα παοξί εκεί στον Κρόνο, φορούσε ένα υφασμάτινο παντελόνι, ένα λουστρίνι ωραίο και κάτι πράσινες κάλτσες αθλητικές Αμπίντας. Εκείνο το λουστρίνι με την κάλτσα την αθλητική, τώρα τον πει σε αυτόν να αρεσεί, έχει γενέθλια ο ΠΑΟΚ, κατάλαβες. Με το χρυσό το δόντι τώρα ο Τουμπιώτης εδώ, ο γείτονάς μου, και που είναι στο Μέγαρο. Άμα το πει που είναι το Μέγαρο, ξέρει ρε που είναι το Μέγαρο. Με παίρνα τηλέφωνο από την Πολύχνη τα παιδιά και μου λένε ρε αυτό που λέει, τι είναι αυτό το Μέγαρο, δεν ξέρει το, το Μέγαρο μουσική. Λέει η μόνη μουσική που ξέρω λέει τα Ποντιακά, λέει εγώ. Δηλαδή λέω δεν ξέρει το Μέγαρο, δεν πήγε να δει τη Μαρινέλα. Τη Μαρινέλα λέει την έχω δει, λέει. Στο YouTube λέει, με την έβαλε η μάνα μου μια μέρα λέει εκεί στον πρωινό και άκουγε λέει κάτι παλιά τραγούδια. Έχετε σαλέψει τελείω μου φαίνεται. Και βγαίνουν και λένε, του κάνει και ένα ζάρ το Αλφαρομαίο, λέει δεν έρχομαι. Γιατί δεν έρχεται, ο Κούλης Αποστολίδης, υπάρχουν λέει σοβαροί λέει εκκλησιαστικοί λόγοι. Του πέφτει το μικρόφωνο του μπούσου, τι εκκλησιαστικοί λόγοι. Και κάνει ο κόκκινος στην εξυπνάδα, επειδή είναι και ανίδεος, ξέρεις λέει τι είναι 20 Απριλίου. Τι είναι ρε κόκκινο 20 Απριλίου, δήθεν ότι υπάρχει κάτι σημαντικό, υποτίθεται. Παραμονή της 21ης. Είναι παραμονή της 21ης Απριλίου. Και τι είναι 21η Απριλίου, επανάσταση του λέω, τι είναι. Αυτοί που σκοτώσαν τον κόσμο μιλάνε για την επανάσταση. Τον κόκκινο πέρα κάτι οι χρυσαυγίτες. Πες το να σκάσει. Τι πλάκα ρε σε αυτή την πόλη. Ρε τι γέλιο ρίχνω σε αυτή την πόλη. Πεθαίνω ρε φίλε. Λοιπόν ραπτό πάλι αρχίσανε τα Αριανά να λένε ότι φταίει το σύστημα. Τους κυνηγάνε οι πάντες. Φταίει η Μαρούπα, ο ΠΑΟΚ, ο καιρός και η σκόνη από την Αφρική. Καλό ταξίδι στα βοσκοτόπια της ΓΑΜΑ Εθνικής, λέει ο ΠΑΟΞΙΣ ο 120. Μάλιστα. Εγώ φίλε, ό,τι λάθος έχω κάνει, δηλαδή τι να πω, φταίει του ραδιοτηλεοπτικού η κυρία, πως τη λέγανε, που με πέταξε 20.000 ευρώ πρόστιμο, που είχα ρίξει κάτι πινελίκια σε έναν ακροατή τηλεθεατή τότε. Και τι να πω, πήγα εκεί, απολογήθηκα, ήμουν ο μόνος εσύ που πήγε. Κατέβηκα με τους δικηγόρους κάτω, εκεί στην Πανεπιστημίου, κάπου εκεί ήταν κάτι και τα λοιπά. Το ραδιοτηλεοπτικό, πήγα μέσα, ήταν ένας πρόεδρος αυστηρός, πριν πολλά χρόνια. Μου λέει, κύριε, λέει, υβρίζεται. Έλα μου ξέφυγε κύριε πρόεδρε, γιατί ήταν πολλά, μου διέφυγε. Λέει, έχετε παιδί, έχω ένα μωρό, λέω, ότι γεννούλα μωρό ήταν. Υβρίζετε λέει μπροστά στο παιδί. Λέω, άμα θυμώσω, λέω καμιά φορά, λέω μου ξεφεύγει, υβρίζω. Να σας κάνω, λέω μια ερώτηση, λέω, είστε εσείς παντρεμένος, λέει, γιατί. Λέω, εσείς, λέω, στη σύζυγό σας, λέω, χρόνια παντρεμένος, λέω, δεν λέω, υβρίζετε. Με κοιτάει. Πάρε δρόμο από εδώ, δηλαδή, τώρα μην με λες, φίλε, τώρα. Δηλαδή, είσαι 30 χρόνια παντρεμένος. Αθώος. Αθώς με κόψανε. Σου λέει, εντάξει, δεν είναι δηλαδή κακό παιδί, είναι λίγο ανθυρόστομος. Του Μπιώτης, ξέρω εγώ. Λέει, εντάξει, ήταν μια κυρία, ήταν μια αριστερή, δεν θυμάμαι, καλή γυναίκα ήταν. Μου λέει, θα σου κόψω λέει, μερικές χιλιάδες ευρώ, εσένα λέει, αν μου φέρεις μια εκπομπή. Ολόκληρη θα βρεις μια εκπομπή που δεν έχεις βρει καθόλου. Εύκολο. Έβαλα το σκηνοθέτη να ψάχνει. Τρεις μήνες έψαχνε να βρει την εκπομπή που δεν είχα βρει καθόλου. Τη βρίσκω που λες. Την πάω εκεί και λέει εντάξει, μου έκανε χάζι κύριε. Εντάξει, είπε παιδί, λέει δεν κάνει. Λέει ακούνε γυναίκες, ακούνε παιδιά λέει, και μπορεί να παρασυρθούν. Μπορεί να μιμηθούν τη συμπεριφορά σα. Είστε άνθρωποι, σα ακολουθεί ο κόσμο και τα λοιπά. Μου είπε. Εντάξει, λέω δεν θα ξαναβρίσκω. Στην άλλη εκπομπή βγαίνει ένα, ξέρω εγώ εκεί, θα αρχίσει πάλι το πιλίκι ξανά. Τέλο πάντων, τα κόψαμε αυτά. Εντάξει. Κάναμε προπόνηση, εξασκηθήκαμε κτλ. Την πληρώσαμε όμω. Μία, δύο, τρει, πέντε την πληρώσαμε. Οριμάζει. Έτσι. Ο Σκόρδο γιατί να μην την πληρώσει δηλαδή. Ο μόνος που δεν την πληρώνει είναι ο Κόντης. Εγώ λέει κύριε δεν έβαζα υπογραφή. Εγώ κύριε λέει δεν έβαζα υπογραφή. Δεν ήμουν στο διοικητικό συμβούλιο. Καταλαβες. Δεν ήταν στο συμβούλιο. Δηλαδή εγώ πρότεινα μπορεί να έρθει ο αμορός με 1 εκατομμύριο ευρώ. Φταίω εγώ με την καλή μου την καρδιά κύριε πρόεδρε. Αν ήρθαν οι άλλοι ξέρω εγώ και υπεγράψανε να έρθει ο αμορός με 1 εκατομμύριο ευρώ. Κατάλαβες. Και τώρα να μην χάσουν αυτή τα σπίτια τους, ας πούμε να πέσω αριστικά με εθνική. 9.55 και ενώ μείνω 54.340. Αν υπάρχει ένας Αριανός που ζει. Που υπάρχει στη γη, που αναπνέει. Τελικά τι να γίνει, να πάει ο Άρης στη ΓΑΜΑ Εθνική για να χάσει ο Σκόρδας στα σπίτια με τον Μανθαίου. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Ο Ραπτόπουλος δύο σπίτια τα έχασε. Δεν έχω τη δυνατότητα εγώ από τον Πάμου να έχω 10 σπίτια, έχασα όμως δύο. Ο Σκόρδας να τα χάσει και ο Μανθαίου, ναι ή όχι. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Και λέω τώρα που με ακούει η μάνα μου, μην πάει η μαμά του Μανθαίου και κλαίγεται πάλι και, και κάνουν παρέα αυτές. Τι είπες πάλι για το παιδί. Και τα λοιπά. Μη, αφήστε με ήσυχο να κάνω τη δουλειά μου. Δεν δέχομαι παρεμβάσεις που έλεγε ο Βέγκος. Πάει και τελείωσε. Λέγε πρωτότυπο, σ' αρέσει η εκπομπή. Ε, σ' αρέσει. Καλά, θες να ανοίξουμε γραμμές. Δώσε ρε γιατρέ τις γραμμές και πες τι δίνεις. Και πού είσαι ρε γιατρέ. Για τις γραμμές, άνοιξε. Εγώ του φιλοξενούμενου του λέω, πες εσύ τις γραμμές. Πώς να ανοίξουμε. Τι πώς να ανοίξουμε τις γραμμές.
Τι δεν σου είπα να πας στο Κατσαβίδι να τσανίσεις. Να πεις το 2-31-0 90-90-90. Πείτε ό,τι γουστάρετε. Για τα γενέθλια του ΠΑΟΚ. Για το άτι πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάει και να πει ναι ρε, να μην παίξουμε Ευρώπη. Για να μην παίξει και ο Ολυμπιακός που παίρνει τα λεφτά. Να μην πάρουμε και εμείς τα ψίχουλα. Το δέχεται ο ΠΑΟΚ. Το δέχεται ο Παναθηναϊκός. Το δέχεται η ΑΕΚ. Θα έχει επιπτώσεις και στην εθνική ομάδα και στις μεταγραφές παιχτών Ελλήνων. Δηλαδή, γενικότερα, όταν ο ποδόσφαιρο πάει πίσω. Έχει ο ΠΑΟΚ 8 παιχταράδες στους μικρούς και βγάζει και άλλους 2 κτλ. Οι υποδομές του είναι πολύ μεγαλύτερες άμα δεν κάνουν μεταγραφές. Οι υποδομές του ΠΑΟΚ έχει κίτσιουδες. Νομίζω ότι και οι Έλληνες παίκτες στο εξωτερικό, νομίζω, δηλαδή έτσι το διάβασα, δεν μπορεί να γίνει μεταγραφή. Πού να μην πάει δηλαδή. Ο κίτσιου να μην πάει στο εξωτερικό. Και ο Βέλιος να μην πάει στην Άρσεναλ, να πούμε. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό, αυτό δεν το ξέρω. Νομίζω ότι μπαίνουν ποινές αυτά. Δεν ξέρω αν μπαίνουν ποινές. Δεν ξέρω αν μπαίνουν ποινές. Δεν γνωρίζω αν μπαίνουν ποινές. Πες γιατρέ, τι δίνεις. Για δύο φίλους, για δύο, να το πω, πακέτα συνεδριών. Από 5 συνεδρίες, έκαστος για κάθε φίλο ή φίλη που θα κερδίσει. Κώστα λέει στην ανακοίνωση του Super 3, μου λέει ο Παπαμπρίζας, ζητάνε τη βοήθεια των οπαδών του ΠΑΟΚ. Τσέκαρε το και πες την άποψή σου. Μπορείς να μπεις μπουρτόταυρο λίγο μέσα εδώ να δούμε την ανακοίνωση του Super 3, εάν πραγματικά ζητάνε, γιατί δεν πρόλαβα ρε παιδιά. Έβγαλε ανακοίνωση, κι άλλος μου στέλνει, έβγαλε ανακοίνωση, πάμε γραμμές Γιάννη, πάμε γραμμές, θα πάρω καμία γραμμή. Έβγαλε ανακοίνωση ο Super 3 με επικεφαλίδα, από τη Θεσσαλονίκη θα περνάτε ΣΥΡΙΖΑ. Από Θεσσαλονίκη θα περνάτε ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν έχει, που ζητάνε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτόν τον ισότοπο. Μα τι διάλογο είσαι, ρε φίλε. Μα του ποιότη είσαι, να πούμε. Δεν μπορεί να πληκτρολογήσει το Super 3 την αυτή. Παρακαλώ, κύριε, καλημέρα. Τη λέει super3.gr. Όχι, ρε, Super 3 Bulldog γράψε. Τι GR. Bulldog. Βάλε και καμιά γουρουνομούρη εκεί. Super 3 σύνδεσμο γράψε. Πώ τα λένε. Ανακοίνωση. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Να! Αριάζω από Αθήνα, τι κάνουμε. Τι γίνεται, ρε. Δεν τη διάβασα, δεν πρόλαβα, ρε. Τρεχάματα είχα, ρε. Για πες μου. Λοιπόν, τρία πραγματάκια συντομία. Ναι. Ο Άρης στρατεύθηκε με την ΑΕΚ την περσινή χρονιά. Ναι. Γι' αυτό όσοι ψηλό ασχολούνται το κατάλαβαν από το παλικάρι που ήταν δίπλα στο Ρόμπι Βίλιαμς, ο οποίος ήταν παλικάρι αλουνού Αθηναίου παράγοντα. Ρόμπι Βίλιαμς, ναι. Ναι, Ρόμπι Βίλιαμς, για το προσωνύμιο. Τη βρήκα την ανακοίνωση. Ναι, ναι. Ναι. Ρόμπι Βίλιαμς είναι το προσωνύμιο. Έτσι τον έβγαλα εγώ. Ναι, ναι. Από αυτό το καταλαβαίνουμε. Απλά η διαφορά ποια είναι. Ότι όταν ήταν ο Πέρι, είχε ο Παλίδης στον πάγκο με τον Πανσεραϊκό 2 πέναλτι, πρώτη ομάδα με 4 βαθμούς, με ό,τι παίχτες είχες. Οι παίχτες που έφερε ο επόμενος, δεν ήταν κάτι να πεις. Αν εξαιρέσει τον Γεωργιάδη, τον Καλογέρ και τον Ιόνι, κάτι Νάκα, κάτι Σανιά, κάτι Ελοντούλ ήταν μέτριας προς κακής ποιότητας. Μάλιστα. Οπότε δεν έκανε το κάτι παραπάνω. Δεν έκανε το κάτι παραπάνω ούτε αγωνιστικά, ούτε εξωαγωνιστικά. Μάλωσε με τον Κίνο που ήταν το καλύτερο αμυντικό χαφ που είχε, για δικούς του λόγους αποδητήρα, τον έδιωξε. Αυτό ρε φίλε δεν μπορείς να το συγκρίνεις με το καθεστώς Μελισσανίδη, καμία σχέση. Εγώ το λέω για να μην παρουσιάζουμε το καθεστώς Καλαϊτζίδη για κάτι το καλύτερο, γι' αυτό το λέω. Α, για να το ξαναπάρει δηλαδή, ναι. Ναι, πάει αυτό το κομμάτι. Το άλλο κομμάτι. Όταν έκλεισε η θύρα 13 σου είπα ότι ήταν πολιτικός λόγος. Ναι. Γιατί μετά την απόσχηση του μπλόκου της αριστεράς, μετά τις δεύτερες εκλογές, δεν τα πηγαίνουν καλά με αυτή την ομάδα ανθρώπων. Κατάλαβες πώς θέλω να σου πω. Είναι πολιτικό το θέμα, κατάλαβα, ναι. Ωραία. Και γι' αυτόν τον λόγο εγώ εδώ και ένα χρόνο λέω ότι πρέπει να φύγει η πολιτική ταυτότητα και να βάλουν την ομάδα πάνω από τα πολιτικά. Εγώ δεν έχω κανένα κόμπλεξ με κανένα κόμμα και κανένα πολιτικό πιστεύω. Καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει ό,τι θέλει. Αλλά για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έπρεπε να το αποβάλουν από πάνω τους, όχι να ταυτιστούν. Άμα ταυτιστείς με κάτι που το πολεμάει το σύστημα, θα υποστείς και τις συνέπειες. Αλλά γι' αυτό σου λέω ότι αυτοί δεν προτίμησαν να βάλουν πάνω την ομάδα από το εγώ, βάλαν το εγώ πάνω από την ομάδα. Δηλαδή θα μπορούσαν 2 χρόνια να κάνουν χασπί και να πούνε δεν είμαστε τίποτα, δεν τασόμαστε πολιτικά πουθενά, μας ενδιαφέρει μόνο ομάδα και να πάει περίπατο. Εσύ πιστεύεις ότι αυτό το πολιτικό σίγμα δεν παίζει ρόλο που σου λέω. Λέει εδώ τώρα στην ανακοίνωση, τέλος αυτή τη χώρα που όλα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, θα περιμέναμε μια κρούση από παδούς συνδεσμίτες όλων των ομάδων για ένα κοινό μέτωπο απέναντι σε αυτό το κατάπτυστο ακροδεξιό νόμο.
Αυτό είναι που λέει ότι κάνουν άνοιγμα και σε άλλους οπαδούς οι Αριανοί. Τώρα λέει κάποιοι βολεύονται με τον υφυπουργό επειδή απλά τους κάνει τη δουλειά τους. Δεν μένει παρά να μας το πούν από εκεί και πέρα ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες των πράξεών του. Λοιπόν, λέει λοιπόν εδώ ότι ζητάει βοήθεια από άλλους οργανωμένους οπαδούς. Θα περιμένουμε μια κρούση από οπαδούς συνδεσμίτες όλων των ομάδων για ένα κοινό μέτωπο απέναντι σε αυτόν τον κατάφυστο ακροδεξιό νόμο. Εδώ έρχονται σε αντίθεση με τους Ηρακλήδες που λένε εμείς αυτό να μην να πούμε κτλ. Αντιλαμβάνεσαι κάτι που δεν αντιλαμβάνομαι? Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι και μετά τη χθεσινοβραδινή εκπομπή, ναι, είναι ότι πολλοί οργανωμένοι μπορεί να μαλώνουν με οπαδούς της ίδιας ομάδας για πολιτικά πιστεύω και να τα έχουν καλά με οπαδούς άλλης ομάδας λόγω των πολιτικών πιστεύω. Δηλαδή εμείς τι κάναμε στο ποδόσφαιρο, το βάζω όλους, αλφα πληθυντικό. Από εκεί που εξαρτώνουν τα κόμματα από τις ομάδες, καταφέραμε για το άδειο μας στο στομάχι να εξαρτώνται οι ομάδες από τα κόμματα. Βάλαμε τα κόμματα πάνω. Το κατάλαβα, το είπες ξανά. Τώρα, οπαδικά, πιστεύω. Πάμε γρήγορα σε ένα άλλο κομμάτι, γιατί με τον Άρη δεν μπορούμε να κάνουμε εκπομπή, δεν τη βγάλουμε. Με τους μετανάστες, τι άποψη έχεις? Εγώ σου είπα, ακούω παντού να λέγεται το τι γίνεται. Δηλαδή, δεν ακούω κανένα να προτείνει λύση. Εγώ μία και εξής λύση έχω προτείνει, γιατί μέσα σε αυτούς που έρχονται υπάρχουν και πρόσφυγες πολέμου, υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Καταργείς τη θητεία των φαντάρων επί τόπου. Όχι των μονίμων, αυτό που κάνουν φανταριλίκοι. Δηλαδή. Αυτό που κάνουν θητεία, ρε παιδί μου, στρατό. Κατάργηση τη θητεία του στρατό επί τόπου. Κρατάς το μόνιμο προσωπικό. Γεμίζεις όλα τα στρατόπεδα της χώρας με αυτούς που έχουν έρθει είτε είναι πρόσφυγες είτε άλλης υπηκότητας. Και τους βάζεις να δουλέψουν. Και τους βάζεις να κάνουν κοινωνική εργασία προκειμένου να βγάλουν τα έξοδά τους. Φαΐ, νερό, ύπνο και τα υπόλοιπα. Και γλιτώνεις. Ωραία. Συμφωνώ μαζί σου. Πολύ ωραία. Απλά πράγματα. Μέχρι να επαναπροωθηθούν και να πάνε όπου θέλουν. Άρα λοιπόν για να φάτε, να πιείτε, να σας κάνουμε, ξέρω εγώ, ένεση. Για να περάσετε από την ασπιρίνη Μπάγεν και τα λοιπά. Εκεί περίθαλψη όλα, ναι. Ναι, θα κάτσεις στα στρατόπεδα, δουλεύεις και τα λοιπά, ναι. Θα πει τώρα κάποιος, καλά τα λες ρε φίλε, αλλά είσαι στα στρατόπεδα, υπάρχουν, ξέρω εγώ, πράγματα που είναι απόρριτα να πούμε, κατάλαβες. Δεν θα υπάρχουν αυτοί οι εξοπλισμοί εκεί μέσα, ρε φίλε, θα τους πάρουν. Ήδη στο φινάλε, έστω ότι είναι 1000 στρατόπεδα σε όλη την Ελλάδα. Στα 200 έχεις βαρβάτους εξοπλισμούς. Στα υπόλοιπα 800 κάνε αυτό που σου είπα. Άρα λοιπόν, πάμε τους φαντάρους στα σπίτια. Βγάζουμε την ανεργία περισσότερο της 100. Φίλε Θοδωρή, να σε ρωτήσω κάτι. Σε μια χώρα που ακόμα τους δημοσίους υπαλλήλους στον αριθμό τον ακριβή δεν τον γνωρίζουμε ακόμα, πιστεύεις ότι δεν θα πάρει κάποιες δεκαετίες να γίνει αυτό το οποίο προτείνεις? Ναι, μα το θέμα ποιο είναι. Δηλαδή, για άμεση λύση, έτσι. Δηλαδή, ναι, ότι οι φαντάροι αυτά, ναι, δεν είναι μόνιμο προσωπικό. Είναι άνθρωποι που πληρώνουν με 13 ευρώ το μήνα, ναι, ναι, και προσφέρουν ό,τι υπηρεσίες προσφέρουν που είναι στα χούλια. Και χάσουμε από τη ζωή τους είναι ο στρατός. Ναι, ναι. Μια σαχλαμάρα για αυτούς ο στρατός. Οπότε, τους βγάζεις έξω, κάνεις στο στρατό μισθοφόρο όποιος θέλει πάει και πληρώνεται. Ναι. Κρατάς το μόνιμο προσωπικό και κάνεις αυτό που σου είπα. Από τα 1000 στρατόπεδα που έχουν βαρβάτο εξοπλισμό τα 200, τα άλλα 800 διώχνεις όλους τους φαντάρους και χρησιμοποιείς στρατόπεδα και το μόνιμο προσωπικό για αυτόν τον σκοπό. Και τις γυναίκες τους τι έτσι κάνουμε, ρε φίλε, στο στρατόπεδο για αυτές? Τα παιδιά. Φίλε, άμα είναι ανήλικο παιδί ή άμα είναι περίλικας, δεν θα τον υποχρεώσει να δουλέψει. Εγώ σου μιλάω για αυτούς που είναι αντιστοιχικά. Αλλά μπορεί να του δώσεις τη στέγη εκεί πέρα. Ναι, αυτό. Μάλιστα. Και να δουλεύουν οι άλλοι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Είναι, πάμε επόμενη γραμμή. Γιατρέ, πώς το βλέπεις? Είναι μια πρόταση. Είναι μια πρόταση. Λίγο, στην Ελλάδα λίγο δύσκολο, είναι βραδική. Είναι αυτό που λέμε. Βραδική Θεσσαλονίκη. Για να ακούσουμε τι λέει ο επόμενος φίλος. Ναι. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ακούγομαι. Πολύ καθαρά. Γάβρος από Ερυθρόλευκη Τούμπα. Καλώς το Γάβρο που είναι από την Ερυθρόλευκη Τούμπα. Τι λέει? Ερυθρόλευκη Παύλα κατακόκκινη. Κατακόκκινη Τούμπα, μάλιστα. Τι γίνεται, καλησπέρα και στο αυτό το λες, ας πούμε, από εμπειρία. Πώς? Αυτό το λες από εμπειρία? Το λέω με βάση τα τωρινά γεγονότα όσον αφορά το παδικό κομμάτι της περιοχής. Λες ότι βλέπεις να χάνεται το στοιχείο το παοξίδικο στην Τούμπα και να έχεις γάβρους? Δηλαδή σε ένα μαγαζί, άμα πάει να δεις στην Τούμπα ένα μάτσο του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, θα δεις ας πούμε ότι χειροκροτάνε, ότι κάνουν, ότι ράουν και τα λοιπά τον Ολυμπιακό. Θα σου πω. Όταν που ήταν το μάτσο που έλεγε στην Τούμπα, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στην Τούμπα, με τα επεισόδια που γίνανε, ήμουν σε γνωστό σπορ καφέ της περιοχής με 10 φίλους μου, οι οποίοι είναι και αυτοί Ολυμπιακοί φοιτητές, και ήμασταν περίπου στο μαγαζί, μέσα ήταν γεμάτο, χωρούσε γύρω στα 50 άτομα βαριά. Από τους 50 ήμασταν 11-12 άτομα Ολυμπιακοί, 30 από οξύτες και άλλοι 10 οι οποίοι ήταν ουδέτεροι.
στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της πόλης που είναι αναφορά το πατικό κομμάτι του ΠΑΟ, κατάλαβες τι εννοώ. Οπότε. Οπότε. Αν πανηγυρίσεις γκολ του Ολυμπιακού θα έχεις προβλήματα. Μα πανηγυρίσαμε τα γκολ του Ολυμπιακού κανονικά. Δεν ήμασταν σιωπηλοί και βουβοί όταν μπήκαν τα δύο γκολ του Ολυμπιακού. Εγώ κάτι άλλο πήρα να πω τώρα. Με βάση κάτι που διάβασα όσον αφορά την επίσκεψη του κύριου Ιβάνη Σαββίδη στην Αθήνα για τη συνάντηση των μεγάλων όσον αφορά το θέμα του κυπέλου και της βίας με τον κύριο Κοντονή, διάβασα κάποια πράγματα που δεν θέλω να πω τι ήταν ακριβώς, τα οποία επιβεβαιώνουν την άποψή μου ότι η πλατιά μάζα της αντιλήψεως, μάλλον η πλατιά μάζα του ΠΑΟΚ, η αντίληψή του ως προς τα ποδοσφαιρικά θέματα είναι πολύ χαμηλή. Και τι εννοώ. Λες τους ΠΑΟΞίδες χαμηλού IQ στα ποδοσφαιρικά θέματα, μάλιστα. Στο ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο, όχι ξέρω εγώ. Στην μπάλα πάνω το IQ τους είναι χαμηλό. Μάλιστα. Ακριβώς, ναι. Και γιατί το λέω αυτό. Διάβασα να το αιτιολογήσεις αυτό, ναι. Θα το αιτιολογήσω, ναι. Γιατί ακούω από εδώ και από εκεί συνέχεια καθημερινά και μάλιστα σήμερα με βάση την επίσκεψη του κύριου Σαββίδη στην Αθήνα. Κάποιοι είπανε δεν ήταν λάθος αυτό που έκανε και πηγαίνει στο άνδρο της, του κατεστημένου και το ένα και το άλλο. Τι το είπαν αυτό. Και μας έχουν τελειώσω λίγο. Ναι. Μας έχουν στερήσει πρωταθλήματα, κύπελλα, τίτλους, προκρίσεις, εξόδους στην Ευρώπη κτλ. Αλλά συγγνώμη τώρα. Ένας λογικός άνθρωπος που βλέπει ότι μία ομάδα είναι 35 βαθμούς κάτω από τον πρώτο. Ναι. 35, όχι ναι. 5, 35. Ναι. Ναι. Και βγαίνει και λέει ότι είμαι σε αυτή τη θέση επειδή μα δικεί ο Ολυμπιακός και η διαιτησία. Τώρα φέρνει λογικά πράγματα. Αυτό είναι απόλυτη ξεφτύλα. Και είναι αναφερθώ στο γεγονός ότι όταν είναι επεισόδιο με το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στο κύπελο, ο ΠΑΟΚ στην Κομωτινή κανονικά είχε φιλάθλους, κανονικά έπαιξε, όλα σαν να μην έγινε τίποτα, ενώ το μάτς Ολυμπιακός Ηρακλής αναβλήθηκε και ακόμα κανείς δεν έχει διασταυρώσει για ποιο λόγο έχει αναβληθεί ή μάλλον δεν μας έχουν δώσει κάποια λογική και πώς το λένε, δικαιολογία η οποία δικαιολογεί το γεγονός για να βάλει το μάτς. Άρα και ευνοημένος ο ΠΑΟΚ. Ευνοημένος ο ΠΑΟΚ φέτος έχει βγει σε πολλά κομμάτια της αγωνιστικής περίοδου και αγωνιστικά, όταν μιλάω αγωνιστικά καταλαβαίνεις τι εννοώ, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω πράγματα, και διοικητικά. Έτσι, οπότε αυτό το πράγμα το να βγαίνεις, εγώ άκουσε με, άμα έσωνα από τον Ολυμπιακό τον πρώτο 5 βαθμούς και μου έβγαινες και μου κλεγόσουν το ένα και το άλλο, θα σου έδινα όχι 10.000 δίκια σε αυτά που λες. Ακόμα και η ΆΕΚ άμα θέλεις που πήγες. Έχω μήνυμα από τον Παπαμπρίζα που λέει χάχα πολύ γέλιο φοιτητάκος λέει ο Γαύρος. Άλλο ναι. Τούμπα, άλλο τρούμπα λέει. Άλλο Άξε. Τούμπα, άλλο τρούμπα. Έτσι. Ναι, ναι, να συνεχίσω. Όπως και βγαίνουν κάποιοι αεκτήδες από τα Γιάννενα και από κάποια νησιά που είναι και αυτοί φοιτητές σαν και εμένα και βγαίνουν που είναι και αυτοί στο μείον 20 και βγαίνουν και λένε ότι άμα δεν είχα τη διαιτησία 50 ρίσια σε όλα τα μάτς θα ήταν η ΑΕΚ πρώτη. Αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Τα ακούνε δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι άσχετα τι ομάδα είναι και γελάνε. Εσύ δηλαδή Σαραπτόπουλος όταν βλέπεις ότι μια ομάδα στο μείον 35 και στο μείον 20 βγαίνει και κλαίγεται για αυτά τα θέματα. Αυτά στέκουνε. Όχι, ο μείον 25 θα παλέψει με τον μείον 30 που είναι ο Πανιώνιος, που είναι ξέρω εγώ η Τρίπολη κτλ. Εντάξει, ακριβώς. Αυτό. Αυτό ναι, αλλά όχι να βγαίνει. Ναι, αλλά στο κύπελο όμως μπορεί να σου πει κύριε με αδίκησες. Όχι, δεν τον αδίκησα εγώ. Και άντε πει ότι εγώ δεν ξέρω καθόλου ποδόσφαιρο. Από... πώς δεν μου δώσες πέναλτι θα πει. Δεν μου δώσες πέναλτι και αποβολή. Να το κάνω 2-2 και να πάω στο Καραϊσκάκι να πούμε μετά και να παίξω και ότι βγάλω. Να σου απαντήσω. Ναι. Πες ότι εγώ δεν έχω ιδέα από διαιτητικά αποφάσεις διαιτητικές τώρα και τ' άλλο. Ωραία. Ναι. Ο κύριος Βαρούχας, ο οποίος είναι καθηγητής διαιτησίας, όπως είμαι και από μένα, ναι. Ξέρει σίγουρα κάποια πράγματα παραπάνω, έτσι δεν είναι. Ξέρω εγώ. Ναι. Ο Βαρούχας. Ναι, εντάξει, είναι καθηγητής. Όχι, ξέρω εγώ, σίγουρα ξέρει κάτι παραπάνω. Όταν λέει υπέρ του ΠΑΟΚ είναι καθηγητής. Όταν λέει κατά του ΠΑΟΚ έπαιξε 10 μάτς επόπτης και που ξέρει αυτός. Ναι, αλλά και ο κύριος. Εντάξει, φίλε, τι βολεύω. Θα σε πω τώρα τι. Ο κύριος Βαρούχος έχει κάνει μεγάλες κολοτούμπες. Όπως στο μάτς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο 3-1, είπε ότι στον γκολ του Καμπιάσου το πρώτο ήταν offside, επηρεάζει τη φάση ο Τσόρι. Ενώ στο μάτς ΑΕΚ με ποιον έπαιξε τον Πανιόνι, νομίζω, που επηρεάζει τη φάση ο Τζιμπούρ, εκείνο ήταν κανονικό τέλος πάντων. Ο κύριος Βαρούχος είχε πει ότι σε εκείνο το μάτς δεν δόθηκε ένα πέναλτι στον ΠΑΟΚ στην τελευταία φάση με τον Καπιούνο στο ΜΑΚ και στον Ολυμπιακό 2. Δηλαδή άμα τα βάλεις κάτω, ποιος ευνοήθηκε. Και εγώ σου λέω. Α, δηλαδή δικαίως ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται λες, αλλά θες και εσύ δύο πέναλτι. Εγώ δεν είμαι της απόψεως να κάτσω να κλαφτώ και τη διαιτησία. Δεν είναι στο DNA μου, κατάλαβες. Εσύ δεν είσαι σαν Ολυμπιακό στο DNA σου να κλαίγεις για το διαιτητή. Κλαίνει άλλη. Εγώ ναι. Και του χρόνου και να πάρει την ΕΠΟ Σαββίδης που και να την πάρει αυτή πάλι θα πάμε πρωτάθλημα. Όπως πήγε και ο φίλος μου, μάλλον ο φίλος σου ο Αλέφαντος,
ότι αυτός ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει τίτλο της 100 χρόνια. Δεν ξέρω αν το διάβασε που το δήλωσε σε ένα... πού το είχε δηλώσει, σε μια σελίδα τέλος πάντων, το αθλητική σου σελίδα. Το είπε και ο ίδιος, έτσι. Με αυτά τα μυαλά, άμα δεν κοιτάξεις τι κάνεις εσύ στις γραμμές του γηπέδου και εξωαγωνιστικά, δηλαδή να αναφέρομαι στα θέματα της διοίκησης, δεν θα πάρεις ό,τι κύπελο. Τέλος. Ούτε τα βλέπεις, δεν θα ποτέ. Τέλος, τα λέμε. Αυτές ήταν απόψεις του Γαύρου από την Ερυθρόλευκη Τούμπα, όπως λέει γιατρέ μου. Χαιρετίσματα στο παοξίδικο Περιστέρι που λέει ο 191 γιατρέ μου. Παοξί στο Περιστέρι, Γαύρο στην Τούμπα. Έχουν μπασταρδοποιηθεί τα πράγματα, έχουν ανοίξει οι ορίζοντες, έχουν ανοίξει τα σύνορα. Μπαίνουν μέσα, να πούμε, οι Σύριοι, οι οποίοι είναι και χριστιανοί οι περισσότεροι. Μπαίνουν μέσα όμως, λέει, και πολέμαρχοι, οι οποίοι μπορούν να πάμε αύριο στο κόσμο και να κάτσουμε να πιούμε κάνα καφέ και να ανατιναχθούμε, να γίνουμε παρανάλωμα του πυρός κτλ. Εμείς οι παοξίδες, Ραπτόπουλε, το μόνο μέγαρο που ξέρουμε, λέει, είναι το δικαστικό μέγαρο. Καλημέρα στον επόμενο κύριο, μάλιστα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Μπάμπη, από τα Σπρώμα, ώρα γενιτσά. Γεια σου, Μπάμπη. Ραπτόπουλε. Έλα, Μπάμπη. Αυτός ο Γαύρος με έχει φέρει μέχρι... Μην πω τίποτα να πούμε. Ασχολείται συνέχεια με τον ΠΑΟΚ. Πες να το βουλώσει, γιατί μας έχει πρίξει τα... να μην πω τι, έτσι. Άμα δεν το βουλώσει, δηλαδή τι θα γίνει. Άμα δεν το βουλώσει, μπορούμε να βρεθούμε πέσω στην Ερυθρόλευκη. Από τα Γιάννη Τσάδε κατήφθη στην Ερυθρόλευκη Τούμπα. Εγώ θα σου πω ότι ναι, θα περάσει. Εγώ δεν λέω ότι θα περάσει στη 2 διόδια και 2-4 και από την άλλη μεριά, ρε φίλε, και τη βενζίνη που θα κάψει. Έχει λεφτά να έρθει μέχρι εδώ. Καταρχήν, ρε φίλε, εδώ Θεσσαλονίκη μένω. Άρα δεν είσαι από τα Γιάννη Τσάνα. Ναι. Κατά δεύτερον, γιατί τον καίει τόσο πολύ ο ΠΑΟΚ το γάμο με Ερυθρόλευκη Τούμπα και μα έχει πρίξει τα κάκαλα εδώ και μέρε. Έχουν πριστεί τα κακαλά σου, ε. Να σε στείλω σε κάνα ορολόγο. Στεναχωρεύτηκες. Τίποτα άλλο δεν κάνει από να ασχολείται με τον ΠΑΟΚ. Θύμωσες τόσο πολύ το κύριο ΠΑΟΚ. Τι φοβάται, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ και μας έχει ζαλίσει, φοβάται αφού. Αυτό είναι καλό είναι, ρε φίλε. Άμα φοβάται τον ΠΑΟΚ είναι καλό, γιατί ασχολείται με τον ΠΑΟΚ. Τι να πει, απαξιό. Εσύ γιατί στεναχωριέσαι, γιατί θύμωσες τώρα βραδιάτικα. Γιατί ρε Ραπτόπουλε, όχι να μας μιλήσει Γαύρος τώρα στην Ευρώπη Τούμπα να πούμε, να μας λέει και να μας γαλίζει το κεφάλι κάθε μέρα. Και τι να κάνουμε, αυτό τι ρε, δεν μου λες τώρα, ο μπαμπάς Πασόκ δεν ψήφιζε, ο πατέρας σου. Ορίστε. Ο μπαμπάς τι ψήφιζε, ο πατέρας σου τι ψήφιζε, λέω, στο κόμμα, τι ήτανε. Δημοκράτης δεν ήτανε. Δημοκράτης όχι. Δεν ήτανε. Όχι. Τι κόμμα ψήφιζε. Τι κόμμα ψήφιζε, ξέρω εγώ, Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία, ήταν δεξιός. Ήτανε. Ναι, αλλά η δεξιά, η Νέα Δημοκρατία ήταν ένα δημοκρατικό κόμμα. Δεν ήταν φασίστες τότε που δεν αφήνουμε τους άλλους να μιλήσουν για την ομάδα τους και τα λοιπά. Έτσι, να πούμε, θα έρθουμε να σας δείρουμε που μιλάτε για εμένα την ομάδα. Εμένα με νευριάζει που ασχολείται μόνο με τον ΠΑΟΚ. Καμιά άλλη ομάδα δεν βλέπω να τον καίει. Μόνο ο ΠΑΟΚ τον καίει. Αυτό είναι καλό όμως, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα για τον ενόχλη του. Μπήκε στο Ρουθούνι. Αυτό δεν πρέπει να το δεις σαν θετικό μήνυμα, να πούμε. Ναι, τέλος πάντων. Απλά. Με έχει νευριάσει τελευταία αυτός εδώ, γιατί συνέχεια λέει και μήπως είναι είσαι... με τον Τζόρνταν υλικά, θέλω να μπω μέσα από το τηλέφωνο και να τον αρπάξω και να τον κάνω κόσκινο. Είναι αυτό το συνέστημα που δημιουργεί ο αντίπαλος. Ναι, πάμε να ακούσουμε τι ώρα είναι, να ηρεμήσει και ο Παοξής από τα Γιάννητσά και δεν ερχόμαστε πάλι. Παιδιά, θέλω να φέρετε ένα στρατόπεδο μεταναστών, προσφύγων, έξω από το σπίτι του Κόκκινου εκεί στην παραλία, για να δει τη Γλύκα, να πούμε, που το παίζει μάγκας και κάνει τον έξω να του ασφαλούς. Λέει ένα μήνυμα του 2-12. Έγινε, ρε φίλε. Θα το μεταφέρω. Έλα, φίλε, εσύ που βογκάς. Καλημέρα. Έλα, Κωστά. Έλα, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Μπας και τον βάζεις εσύ αυτόν τον γάβρο επίτηδες να μας ανεβάσει την πίεση. Ρε φίλε, η πίεση σου δεν ανεβαίνει με άλλα πράγματα. Θα την ανεβάσει ο γάβρος. Μα είναι δυνατόν τώρα. Δηλαδή παίρνουν 20 χρόνια μαϊμού πρωτάθλημα, 30 εκατομμύρια κάθε χρόνο, 600. Εγώ αν έπαιρνα 600 στα 20 χρόνια θα είχα το ένα το πόδι πάνω στο άλλο και δεν θα με ενδιαφέρει εμένα αν θα γεμίσει η Τούμπα ή δεν γεμίσει η Τούμπα. Ναι. Καταλαβες. Ναι. Και βγαίνει αυτός τώρα, έχει καταστρέψει καταρχήν το ελληνικό ποδόσφαιρο, το έχει καταστρέψει. Καλά, αυτό παιδί 20 χρονών καλέ, φοιτητής είναι, νέος είναι. Ναι. Αλλά δεν το κατάλαβα δηλαδή. Κοίταξε, για να τα λέει καλά όμως. Αλλά αυτός τώρα
Με ποια πρόπτικη παίρνει τηλέφωνο, τι θέλει να δείξει δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός είναι αθώος? Καταρχήν ότι και στην Τούμπα υπάρχουν Ολυμπιακοί. Αυτό είναι το ένα θέμα. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται διαιτησία για να κερδίσει? Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, φίλε. Εσύ τι λες, ότι είναι τόσο μεγάλη διαφορά, ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό? Δηλαδή, ο Ιντέγε, ο Φορτούνης, ο Πάρτο και ο Σεμπά. Ή ο Ντουρμάς και ο Σεμπά. Είναι καλύτεροι από το Λέτο, τον Μπέρκ, τον Μπουμάλ και τον Βλαχοδήμο ή τον Καλτσάση, νομίζεις? Κοίταξε να δεις. Συγγνώμη, δηλαδή να τα πάρουμε παικτικώς. Αν εξαιρέσει τον Ρομπέρτο, που είναι καλύτερος από το Στυλ. Και οι δυο πλάγι μπακ του Ολυμπιακού, ο Μαζουακού και ο Ελεμπανταλούι, που είναι καθαρά καλύτερος από του Παναθηναϊκού και από τον Νάνο ή τον Μπράνιτς. Από τη μέση και μπροστά, δηλαδή, έχει και χαφ καλύτερος. Εντάξει, είναι ο Κασάμι, είναι ο Καμπιάσο, είναι ο Μιλιβόγεβιτς καλύτερη από το 10. Εντάξει, αλλά η τετράδα μπροστά, ας πούμε, δεν μπορεί να τον κάνει αυτή την άμυνα του Ολυμπιακού να τη βγάλει 6 φάσεις και οι τρεις ο επόπτης να τη σταματήσει. Να, ένα παράδειγμα που σου λέω εγώ. Βγαίνει ο Μπουμάλ με τον Μαζουακού και βγαίνει και ο Λέτο, τριάδα με τον Μπέρκ, τέταρτος ο Βλαχοδήμος και τους κάνουν μια κάθετη πάσα. Και βγαίνει ο Μπουμάλ και το σηκώνει offside. Δεν έχει ανάγκη να το σηκώσει offside να το σταματήσει. Λέω εγώ τώρα. Εγώ λέω ότι αν θέλει ο Ολυμπιακός βοήθεια. Λέω εγώ με το μυαλό μου τώρα. Όχι, έτσι πως είναι ομάδα τώρα. Οι ομάδες έτσι πως είναι αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός δεν ήθελε βοήθεια. Δεν ήθελε. Το πρωτάθλημα το έπαιρνε. Για φέτος μιλάμε. Α, για φέτος. Α, εσύ το πας για φέτος μόνο. Ναι. Για φέτος μιλάμε, ναι. Για φέτος, ναι. Αλλά όχι τόσα χρόνια δηλαδή, αφού φαίνεται το πράγμα ότι δεν πάει άλλο δηλαδή. Αυτό το πράγμα δεν πάει άλλο. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Πρέπει να το πάρουμε Λυσανίδης, φίλε. Έτσι είναι. Κατάλαβες. Πρέπει να το πάρουμε Λυσανίδης το έργο. Να δούμε τίποτα άλλο. Δεν ξέρω. Έτσι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Μη συγχύζεσαι. Θα έρθουν τσιγκαντιστές στη Θεσσαλονίκη, μετρό δεν θα βρούνε. Λεωφορείο για το αεροδρόμιο περνά κάθε ώρα. Στο τέλος θα πιούνε καφέ στην παραλία. Έτσι. Θα έρθουν εδώ στη Θεσσαλονίκη οι τσιγκαντιστές. Σε μετρό. Σε μετρό δεν πάνε αυτοί, ρε πρωτόταυρε. Τι μετρό να βρούνε. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Και τι άλλο είναι? Ούτε λεωφορείο για το αεροδρόμιο, οπότε εντάξει. Καλά θα πάμε. Αχα. Θα τη γλιτώσουμε εμείς. Εντάξει. Ασφαλής πόλη. Ασφαλής πόλη. Έτσι. Έτσι. Και τέτοια αστυνομία δυνατή που έχει, βέβαια. Σωστό. Γυρίζουν τα παιδιά κάθε βράδυ. Έτσι. Καλημέρα, ναι. Καλά, Κωστά. Έλα, φίλε, καλημέρα. Σε δένα μερικρόλεπτη τρούμπα. Τι λέει η τρούμπα, καλά? Καλά, έχω εδώ ένα εξωτερικό και βλέπω από κοντά και γελάω. Έλα. Κοιμούνται όρθιοι, φίλοι, δεν πληρώνουν ξαναδοχείο, μια χαρά σαν τον προηγούμενο. Εντάξει. Το πρώτο, έτσι. Λοιπόν, άκου Κώστα μου, για άλλο σε πειρά. Ναι. Μην κάνει αύριο ο πρόεδρος πίσω, Σαββίδης. Γιατί. Δηλαδή, όταν λες να μην κάνει πίσω, να κάνει μπροστά. Σε τι να κάνει μπροστά, δηλαδή? Εννοώ να μην κάνει αυτό που λέω το μεσημέρι και δεν συμφωνώ. Ότι θέλει να συνεχιστεί το κύπελλο, να πάρει τα 5 εκατομμύρια. Δεν το συζητάμε ούτε σαν αστείο. Εσύ σε κομπέ, έχει κάτι δικαίωμα να το λε. Άρα λοιπόν, λες εσύ σαν παόξι, ο πρώην μεγαλομέτωπο. Να πίσω. Ναι, λες να σταματήσει, να μην πάμε στην Ευρώπη. Βεβαίω, Κώστα μου. Άμα εγχείρηση έχει δίπλα στον γιατρό, εγχείρηση χωρί αίμα δεν υπάρχει. Ξεχάσετε το τώρα. Άρα συμφωνεί μαζί μου που λέω ότι η επανάσταση πρέπει να έχει αίμα. Κώστα μου, άμα τα πάρει πίσω, θα στραφεί ο κόσμο εναντίον του τώρα. Τα ξέρεις, άρα την έχει βρώμα τη δουλειά ο Κοντό αύριο. Έτσι. Βεβαίω, μην κάνει ούτε ένα βήμα πίσω, έχει τον κόσμο μαζί του. Αν του δώσουν το ξεροκόμμα του και το θέλει να μου το δείξει, το πετάξουν στη μούλη. Ξεκάθαρα πράγματα. Ναι. Και από εκεί και πέρα πρέπει λίγο να δούμε τι θα κάνουμε με την ομάδα, γιατί σκέψου να γίνει κανένα τέτοιο σκηνικό σαν αυτό που μελετάμε, ναι. Του χρόνου πάλι να μην κάνει ομάδα, ναι. Και να σου βγαίνουν τώρα και οι ψεύτες από τις ερυθρόλευκες τούμπες, ναι. Και όλο αυτό μαζεύεται και θα γίνει μεγάλο μπαμφιλά, καταλαβαίνεις. Δηλαδή θα βγει τώρα ο άλλος από την ερυθρόλευκη τούμπα, άμα τα κάνει πλακάκια και καμιά φωτογραφία να δίνει χειραψία ο Σαββίδης με το Μαρινάκι για να το χρησιμοποιήσουν αυτό σαν αυτό οι Αθηναίοι, ας πούμε, να το βγάλουν. Είναι ένα ξεροκόμματο, θα το βγάλει ο Χοντρός αύριο, εγώ που θεωρώ. Ξεροκόμματο θα βγάλει ο Χοντρός, έχει πλάκα. Θα βγάλει ο Χοντρός ξεροκόμματο, φίλε, και μην ήταν κανένας τέτοιος να σε το πάρει, έτσι. Σοβαρά μιλάς. Εγώ έτσι θεωρώ, τι θα πάει να κάνει. Δηλαδή εσύ τώρα περιμένεις αύριο ο Σαββίδης να πει στον Κοντονή να μην πάρει πίσω αυτό που είπε. Ότι να δώσει δίκιο στον Κοντονή και να πει ναι, να μην προχωρήσει καμιά ελληνική ομάδα στην Ευρώπη, να μπει τάξη στο ποδόσφαιρο κτλ. Και να είναι έτοιμος ο δικός μας να κάνει πίσω το κορίδιο με τις ανήκες. Και να είναι έτοιμος.
Ο Μελισσανίδης... Να μείνει μόνος του μέσα στο Συμβούλιο. Ποιος να κάνει ο Μελισσανίδης την κοροϊδα, ναι. Ο χοντρός να έχει τα ξεροκόμματα στο χέρι και να γελάει όλος ο κόσμος αύριο. Μάλιστα. Μια τελευταία παράκληση. Ναι. Εγώ με τον αστείο, τον φίλο μας τον πρώτο, γελάω και να συνεχίσει να με κάνει να γελάω. Τον πρώτο! Να παρακαλέ... ναι. Ναι, θέλω όμως να παρακαλέσω το αφεντικό σου κατευθείαν, αν μας ακούει τον κύριο Αντρώνη. Βγήκε ο οδηγός του Κυσάδα και είπε ότι τους Θεσσαλονικούς τους έφερνε βόλτα και κυρίως Θεσσαλονικές εννοεί. Τη μάνα μου, τη μάνα σου, τη γυναίκα σου, την κόρη σου, τη γιά μου, τη γυναίκα. Τους έφερνε βόλτα, λέει, με ένα γάλα και μια μπουγάτσα. Είναι εσχρός και προκλητικότατος με αυτό που έκανε και παρακαλώ να τον κόψει την εκπομπή. Κάθαρα στον πω. Δεν μίλησε για... Δεν μίλησε. Είναι πολύ προσδυτικό, Κώστα. Δεν το ξεχνάμε τίποτα αυτό που είπε. Δεν το ξεχνάμε. Έγινε. Και αν έφερε την περιοχή μου θα πρέπει να το εξηγήσει καλύτερα. Έγινε, φίλε. Τα λέμε. Προσδυτικότατος. Καλύτερα. Τα λέμε. Λέει ότι είπε για τη γυναίκα τη Θεσσαλονικιά. Για μια συγκεκριμένη κοπέλα είπε ότι δούλευε στο αυτό. Δεν άκουσα εγώ να λέει για όλες τις γυναίκες των Θεσσαλονικιών ότι είναι, ξέρω εγώ, ότι δίνουν, πίνουν, δίνουν το γάλα, το κακάο. Εντάξει, δεν με σου είναι παρανοήσεις. Ρώτα τον Γιαννιτσιώτη, λέει, άνατος, οδηγός του Χιρσάβα. Ρώτα τον Γιαννιτσιώτη, λέει, για τα κόρνερ και για τα ράουτ του Δημόπουλου. Δεν καταλαβαίνω το μήνυμα. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα, τι θέλει να πει. Ρε Σικότσο, φτάνει με αυτό το τεχιάρπαστο φαντασμένο σπόρο από την ερυθρόλευκη τούμπα. Καλά τα νούμερα ακροαματικότητας, αλλά εσύ του δίνεις το βήμα για να μιλάει όπως μιλάει και να προκαλεί. Ας έρθει στη Νεάπολη να βγάλει φωνή, λέει. Οι σάπιοι από χιλιόμετρα μυρίζουν εκεί. Νεάπολη, μόνο πάω, λέει, από το ασπρόμαυρο γαλάτσι ο φίλος. Να πας, ρε φίλε, στη Νεάπολη και να πεις αυτά που λες, να πούμε. Κατάλαβες. Γιατί στην τούμπα φαίνεται ότι σε αφήνουν, να πούμε, να τα λες. Εγώ, φίλε, δημοκρατία έχουμε εδώ πέρα. Όποιος θέλει βγαίνει και λέει ότι θέλει, αρκεί να μην είναι μηνύσιμο, κολάσιμο κτλ. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Έλα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Έλα, φίλε. Άντε, πάρε μπροστά. Ναι. Εγώ είμαι. Έλα, φίλε, ναι. Δεν κοιμήθηκε το μεσημέρι. Έλα, πάμε. Ακούς. Ακούω εγώ, για άμα με μιλήσει, θα σε ακούσω. Από ασπρόμαυρη Κοζάνη. Κοζάνη, ασπρόμαυρη. Ναι, ναι. Έλα. Τι λέει. Καλά, ρε, φίλε. Θα να πω για αύριο για τον Ιβάν. Για τον Ιβάν, ναι. Ότι... Μη φυσάς, ρε φίλε, μη. Πες, από μακριά πες το. Πες το, πες το. Δηλαδή, δώσε στόμφο γιατί σε ακούει ο Ιβάν τώρα. Μη το πας με φού και φού. Ναι, ναι, ναι. Πες, ναι, πάμε. Ότι δεν πρέπει να κάνει πίσω. Τι σημαίνει δεν πρέπει να κάνει πίσω, θα μου το πεις με αναλυτικό λόγο. Αναλυτικό τώρα δεν μπορώ γιατί είναι και αργά. Δηλαδή, άμα ήταν νωρίς θα το έλεγες. Αύριο έχω και μάθημα. Τι μάθημα έχεις? Πώς συνοπτικά, περιληπτικά. Πες το συνοπτικά. Θα μιλήσει σαν ΠΑΟΚ αυτό, τίποτα άλλο. Δηλαδή πώς θα μιλήσει σαν ΠΑΟΚ? Σαν ΠΑΟΚ, απλά. Έγινε, φίλε, γεια. Γεια. Γεια χαρά. Πάμε, ρε, γεια στις γραμμές. Επόμενος, θα μιλήσει σαν ΠΑΟΚ. Ο Ιβάν να μιλήσει σαν ΠΑΟΚ, να μην κάνει πίσω. Τι σημαίνει να μην κάνει πίσω, να καταλάβω? Δεν καταλαβαίνω, εγώ χαζός είμαι. Θέλω αναλυτικά, τι να μην κάνει πίσω? Για μένα το να μην κάνει πίσω είναι να πει το Κοντονί, να διέκοψτο, ρε, εγώ είμαι υπέρ, διέκοψτο. Αφού είναι σάπιο, διέκοψτο. Και εγώ έχω λεφτά να βάλω, ομάδα να κάνω, διέκοψτο. Να μην βγω στην Ευρώπη, ούτε εγώ ούτε κανένας. Αυτό να πει. Κατάλαβες? Για μένα. Τώρα πάει ξένοι διαιτητές, θα τους πληρώνει ο ΠΑΟ, ξοδευτήκαμε τώρα. Να έχουμε από την Θεσσαλονίκη πρόεδρο στην ΕΠΟ, είχαμε από την Ξάνθη. Και είχαμε και από τη Θεσσαλονίκη τον Καγκάτσι. 80-20 παράγκα υπέρ του Ολυμπιακού. Τι το να το κάνω το Θεσσαλονικιό? Μόστρα! Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος. Παραθηναϊκός από την καταπράσινη πάρτι μου. Και μόνο. Η καταπράσινη Σπάρτη. Πάρτι μου. Απάρτι σου. Με συγχωρείς. Ναι, και μόνο. Μόνο. Λοιπόν, είναι και ο κύριος Χιλιτίδης. Εδώ είναι ο κύριος Χιλιτίδης, βεβαίως. Τους χαιρετισμούς μου. Έχεις χαιρετίσματα, Γιάννη, από το φίλο, λοιπόν. Από την πάρτι. Από την, με μπέρδεψες, δε φίλε, τώρα. Νόμιζα η πάρτι ήταν μέρος, κατάλαβες. Να σου πω. Λέγε. Καλά κάνει ο Ολυμπιακός και παίρνει και οποιοςδήποτε. Το έχει βρει. Συγγνώμη, για να κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Γκαγκάτσης από την ερυθρόλευκη, από την ασπρόμαυρη τούμπα, ερυθρόλευκα μπέναλτι, δεν έπαιρνε ο κόκαλης. Τι τον πειράζει τον Παοξή τώρα που βγαίνει ο άλλος και λέει από την ερυθρόλευκη τούμπα? Εμείς είχαμε πρόεδρο στην ΕΠΟ Παοξή και έπαιζε κόκαλη. Βρε, το έχει βρει. Το έχει βρει, τι. Να κάνουμε. Και έχει και δίκιο. Δεν έχει δίκιο. Στο 90% αυτό που λέει έχει δίκιο. Είναι μπροστά 35 βαθμού. Τι άμα. Δεν είναι.
Εγώ άλλο ήθελα να σου πω. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Παναθηναϊκός αύριο δεν κατεβαίνει στο τέτοιο. Η ομάδα μου. Δεν έχει λόγο. Δεν κατεβαίνει γιατί. Δεν έχει λόγο ο Παναθηναϊκός. Είπε για ποιο λόγο δεν κατεβαίνει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έβγαλε ανακοίνωση. Όχι, δεν έχει βγάλει, δεν έχω διαβάσει. Όταν θα τη διαβάσει, λογικά θα βγάλει. Δεν ξέρω αν δεν έχω Twitter για να σου πω ότι διάβασα κάτι, γιατί εκεί πέρα τη βγάζει αυτό τη ανακοίνωση. Μάλιστα. Ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα τη ομάδα της Αθήνας. Της Αθήνας, ναι. Πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Είναι. Ήτανε κάποτε μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ήτανε. Παικτικά. Βέβαια. Ναι. Γιατί Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα. Έτσι. Ωραία. Και είναι, και πρέπει ήταν και είναι. Πηγαίνει, ναι, πρέπει να πηγαίνει με τη σημαία του μπροστά, παντού και να. Ακόμα και να μην τα βρει, να πάει και να μην τα βρει, αλλά να καταθέσει την άποψή του. Άρα το θεωρείς δειλία να μην πάει. Δεν τα βρήκα. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι δειλία του προσωπικά. Προσωπική δειλία. Επειδή ξέρει κάποιο αποτέλεσμα, μπορεί να ξέρει κάτι, ότι το αποτέλεσμα θα είναι αυτό και εκ του ασφαλούς δεν πάει. Μάλιστα. Παίζει και αυτό. Αλλά και πάλι. Εσύ λοιπόν είσαι αντίθετος. Να ναι. πάει. Και να πει ότι εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Ναι. Έχω μια ιστορία 100 χρόνων. Ναι. 108 χρόνων. Ωραία. Και θέλω να καταθέσω αυτή την άποψη. Αυτή την άποψη έχει η ομάδα μου. Δεν θέλω να κατέβω στην Ευρώπη για παράδειγμα. Εγώ δεν θέλω, ρε παιδί μου, φέτος. Θέλω να μείνω εδώ πέρα. Να βάλω και άλλους 5 από τα τσικό μου, από τη δεύτερη ομάδα. Να κάνω την ομάδα μου. Να μην πάρω το πρωτάθλημα, άμα δεν μπορώ να το πάρω. Αλλά να πάει και να το καταθέσει. Ή θέλω να βγω στην Ευρώπη, ας μην πει κανένας σας. Θέλω να βγω στην Ευρώπη. Τους παοξίδες πώς τους βλέπεις με τον Ιβάν αύριο? Περνάει εξετάσεις ο Ιβάν αύριο? Περνάει από το interview? Περνάει από οπαδόμετρο? Όχι, όχι. Δεν μπορούμε να κρίνουμε και να πούμε τώρα από μια συνάντηση που θα βρεθούν ότι θα κριθεί ο Ιβάν και ο κάθε Ιβάν. Ούτε ο Μαρινάκης θα κριθεί, ούτε κανένας. Απλά. Είναι ο ΠΑΟΚ της, όπως τον έχω ζήσει εγώ τους τελευταίους 6 μήνες που είμαι στη Θεσσαλονίκη, που τον ζω περισσότερο από κοντά, είναι όπως είναι η Ελλάδα. Πώς το λένε, ενθουσιαζόμαστε με το παραμικρό. Και απογοητευόμαστε με το παραμικρό όμως. Ναι, ναι. Και εκεί, πάνω στον ενθουσιασμό μας, καταστρέφουμε αυτό που ήδη έχουμε χτίσει ώστε να ενθουσιαστούμε. Καταλάβεις τι εννοώ. Οκ, boy. Οκ, boy. Γιατρός Μπανιώτης, παθολόγος, βελονιστής, δίνει 2 συνεδρίες για τοπικό αδυνάτισμα. Ναι. 5 και όχι μόνο. Ναι. Και αντιμετώπιση της βουλημίας, λεμαργίας, με ένα πλήρες πρόγραμμα διαιτολογικό, 5 συνεδρίες για εγκαστοφύλλο. Ωραία. Ναι. Γιάννη, πάμε στις γραμμές να δούμε τι λέει ο κόσμος. Τι λένε για τον Ιβάν αύριο? Με ενδιαφέρει ο Παοξής που λέει να μην κάνει πίσω ο Ιβάν. Δηλαδή να κάνει μπροστά, τι να πει, τι να κάνει? Δώσε καμιά γροθιά, όπως ο Παπαθανασάκης, ξέρω εγώ κτλ. Τι να πει? Για μένα να πει σταμάτα το κύπελο. Και ας πάμε στα τάρταρα και από εκεί παραπέρα. Να τιμωρηθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο γιατί είναι σάπιο. Εκτός αν το βολεύει που είναι σάπιο και τον Ιβάν το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Καλημέρα. Με τον Παοξή είπα εγώ. Ναι. Καλημέρα, Κώστα. Καλώς τώρα. Καλημέρα, γιατρέ. Εδώ καλημέρα. Έλα. Γιατρέ, με τον Χάρη τον Πανιώτη καμιά σχέση τίποτα? Ναι, εξάδελφος. Είναι εξαδελφάκι? Ναι, ναι, ναι. Μακρινό βέβαια, αλλά είναι. Ναι, ήταν καλός, δυνατός. Δυνατός. Μόνο που μια φορά στον Ολυμπιακό έσκυψε και πήρε την μπάλα με τον Ολυμπιακό και έδωσε πέρα. Βαριάκουσε λίγο. Μια φορά όταν πήγε στον Ολυμπιακό μέσα στο Καρτατζόγλιο, κάποιος φύριξε από την κερκίδα ναι. και έσκυψε και πήρε. Ναι. Τι το έκανε επίτηδες δηλαδή, θες να πεις? Όχι, έκανε λάθος το παιδί. Έκανε λάθος. Έκανε λάθος, εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν, ναι. Εγώ όμως είμαι οπαδός του Ολυμπιακού, φίλε Κώστα, ναι. και θα ήθελα αν γίνεται να με φέρει σε επαφή με τον συνοπαδό μου. Είμαστε πολλές ώρες, πολλοί στη Θεσσαλονίκη, δεν ξερόμαστε, και να δούμε κανένα μάτς μαζί, παρέα. Οι Ολυμπιακοί να βρεθείτε μεταξύ σας στη Θεσσαλονίκη και δείτε μάτς, ναι. Μπράβο, ναι, στην Τούμπα εκεί που μαζεύεται, σε ποιο καφέ μαζεύονται έτσι, 10-15 άτομα που είναι? Θα πω εκτός αέρα, θα σου πω, γιατί μην θυμώσει κανένας που αξίζει εκεί και... Ωραία, θα σου δώσω εγώ θα αφήσω το κινητό μου. Να, να βρεθούμε πολλές ώρες πολύ μαζί να είμαστε εκεί πέρα, να τα πούμε από κοντά. Βεβαίως. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα, να έρθει το παιδί ο φοιτητής εκεί πέρα. Ίσως κάνουμε και κανένα σύνδεσμα αργότερα. Θα πούμε σε τόσοι πολλοί, δεν είμαστε? Φίλο Καγκάτσι, όταν έκανε σύνδεσμο του Ολυμπιακού στην Τούμπα, σε πείραξε? Φίλε,
Τότε η ΕΠΟ τι ήταν, τότε η ΕΠΟ τι έπαιζε, τον ΠΑΟΚ. Έπαιζε τον ΠΑΟΚ, έπαιζε τον ΠΑΟΚ η ΕΠΟ. Τότε που είχαμε ΠΑΟΚ, ξύρε, λέγε μπεμπέ με το παιδάκι τα βάλατε ρε Φλόρι, να πούμε, λέγε. Ναι, τι τώρα, με συγχωρείς, όταν ήταν ο Καγκάτσης στην ΕΠΟ και εδώ πέρα κυρίες και κύριοι και δεν γράφαν τίποτα για την ΕΠΟ. Τρίπκι! Ναι, λέγαμε τίποτα. Ένας Ραπτόπουλος μίλαγε για την ΕΠΟ και έτρωγε μπούκες. Μίλες για την εγώ ΕΠΟ, ξέρουμε για την ΕΠΟ και η ΕΠΟ και μόλις έφυγε ο Καγκάτσης βρίζαν την ΕΠΟ. Άντε τους τρίπιους τώρα εδώ πέρα. Άντε τώρα βρε! Εντάξει, μην ξεφεύγεις τόσο πολύ. Γιατί εγώ θα ξεφύγω! Ρε ο Καγκάτσης δεν είχε την ΕΠΟ. Δεν έριξε την ΕΠΟ. Πότε την είχε ο Καγκάτσης την ΕΠΟ. Πότε την είχε ο Καγκάτσης την ΕΠΟ. Δεν λέω σένα. Δεν λέω σένα. Λέω για αυτούς που δεν γράφανε. Για τρία άτομα. Δεν λέω για το λαό και σένα, μην το παρεξηγήσεις. Θυμάσαι ένα μάτς που σοφάρισε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, με τον Αθανασιάδη, πρόπερσι ήταν που έπεσε ο Κοντρέρας αντίπαλος. Και τι. Και σε βρίσκουμε σε ένα μαγαζί μέσα, παγάδικο, και να ρίξεις κάτι πινελί για τους ΠΑΟΚτσίδες. Κάτι πινελίκια. Και καθόταν και σε κοιτάζαν και δεν λέγαν τίποτα. Και τι, τίποτα γιατί, εγώ γενικά με αμαλώνω, δεν κάνω, γιατί. Τι πινελίκια, δηλαδή τι. Όχι δηλαδή δεν θέλω. Τι πινελίκια! Πω... Φυσικά θα σε ρίξω πινελίκια. Έρχεται η Άκη να πάρει πρωτάθλημα. Ναι. Και το κόβει ο Καγκάτσης. Η ΕΠΟ, η αμαρτωλή Ολυμπιακός. Ποιος ήταν εκεί πέρα, ρε. Δεν ήταν δικός μας. Δεν ήταν δικός μας. Ο Καραμελίδης. Ο Καραμελίδης δεν είναι δικός μας. Εδώ. Πρόεδρος της ΚΕΔ. Ναι. Είναι δικός μας. Ο Κυρτζίκης εκείνο το λείψανο, εκείνη η Μούρη, εκείνο σαν το Σταυρίδι που είναι. Δεν είναι δικός μας. Εκείνος πιανού είναι εκείνος. Εδώ από την Χαλκιδική, ακούω να δεις. Βρε, από την Ξάνθη δεν είναι, Ξάνθη από την Αθήνα είναι. Δικιά μας δεν είναι, Ξάνθη τι είναι. Μια καρδιά δρόμου με ένα αλφαρωμένο, σε μια ώρα είμαι εκεί. Δηλαδή το πρόβλημά μας δεν είναι ρε ο τόπος. Τα λεφτά είναι το πρόβλημα. Να σου πω ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚΤΣΙ και του κάθε ΠΑΟΚΤΣΙ. Σε κάνει πότε πλάκα! Χοντρός, σε κάνει πλάκα! Θα πάει ο χοντρός μέσα, αυτό είναι το πρόβλημα. Άμα πάει ο χοντρός μέσα, θα σου πω εγώ τα γράμματα. Θα πάρεις πρωτάθλημα να πάει ο χοντρός μέσα. Περπατώντας. Την άλλη, καταρχήν αυτοί δεν διαλυθούν. Με τη μία. Πώς, τι. Όπως είχαν διαλυθεί τότε με τον Σαλιαρέλη και με τον Κοσκοτά. Πώς ήταν εξάρες και τεσάρες. Όταν διαλύθηκαν αυτοί και τρώγαν τις τεσάρες, ναι. Ποιος πήρε το πρωτάθλημα, ρε. Πήρε και ο ΠΑΟΚ. Και ποιο πρωτάθλημα πήρε ο ΠΑΟΚ. Το 85 πινταϊφά το πήρε ο ΠΑΟΚ. Το πήρε, τη χρονιά που διαλυθήκαν το πήρε η Λάρισα αυτή. Το πήρε η Λάρισα η ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός. Το πήρε η Λάρισα η ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός. Το πήρε η Λάρισα η ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός. Εσύ τι πήρες εδώ ΠΑΟΚ, τι πήραμε εμείς. Τρεις φορές κόντεψα να το πάρω και εγώ. Την χρονιά που το πήρε η Λάρισα εγώ το δικαιώμουν. Κόντεψες, ε. Κόντεψα ή θα ήθελα, αν δεν το πάρει το Μητσιμπόλας. Τελευταία αγωνιστική πρώτου γύρου που προηγήθηκα με τον Μπορμπό και πήρε φαμίλου μπροστά, βέβαια. Και εγώ στα 20 μου, και εγώ στα 25 μου κόντεψα να πηδήξω την Νικόλ Κίτμαν. Άντε γεια σου. Άντε ρε φύγε από εδώ πέρα, κόντεψες. Κόντεψες. Αναθεμάσαι να πούμε. Κόντεψα. Άκου να δεις, κόντεψα. Έλα ρε φίλε, επόμενη γραμμή. Κόντεψε αυτός. Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε. Ας έλειπες τώρα να δεις το γλυκό. Ναι. Κύριε Ραπτόπουλε. Ναι, κόντεψε. Καλημέρα στο γιατρό, στην παρέα σου. Καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Γιλτίδη. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ, κύριε Ραπτόπουλε, η πρώτη μισή ώρα της εκπομπής που έχετε βγάλει γραμμές στον αέρα, θα μιλήσω αύριο με το φίλο σας, το προσωπικό σας φίλο, τον κύριο Άγγελο Γρόλιο. Ναι. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να κρατηθεί η εκπομπή. Ναι, κύριε μου. Τρία τηλεφωνήματα πριν, κάποιος ακροατής σας εκφράστηκε με ασύστολα ψέματα, έριξε μομφή και λάσπη στο πρόσωπό μου. Αυτό που δεν μπόρεσα να καταλάβω, το να συναντηθούμε και να του τα πω κατηδίαν. Τι εννοούσε με αυτά ο κύριος. Πού να ξέρω εγώ μωρέ εγώ τι έλεγες εσύ πριν 40 χρόνια, εγώ είμαι νέος άνθρωπος. Εγώ δεν έχω πει τίποτα κύριε Ραπτόπουλε, και εσείς το χέρι κάποιου είχε πέσει πάνω, το χέρι το δικό σας είχε πέσει κάποιο πρόσωπο επάνω του. Έτσι. Ναι. Γι' αυτό θα πάρω εκεί στην Ολυμπίου Διαμαντή, πρωί τηλέφωνο αύριο στον κύριο Άγγελο. Έτσι, θα παρακαλούσα πάρα πολύ και τον Εγωλήπτη σας να κρατηθεί η μισή ώρα αυτή από την εκπομπή σας. Να μην γίνει καμία περικοπή. Μάλιστα. Είναι δυνατόν. Εντάξει, τι είναι. Έλα, θα παρακαλούσα πάρα πολύ τον κύριο Αυτόνα να μου πει πότε και πού θέλει να συναντηθούμε σε Θεσσαλονίκη για να μπορέσουμε να πιούμε ένα καφέ μαζί
και θα τον παρακαλούσα πάρα πολύ, επειδή έχω και ένα προσωπικό δράμα. Ξέρετε, έχω μία πανέμορφη σκυλίτσα, την Κούκκι. Ναι. Την ξέρετε, νομίζω, έτσι. Εγώ έχω τη Μίνη. Εσείς έχετε τη Μίνη. Επειδή η Κούκκι, έχουμε και τα παιδιά της Κούκκης και θέλω να τα δώσω για υιοθεσία, μπορεί να με κάνει ο Μπαγασάκος συμπαράσταση να υιοθετήσει τα μωρά της Κούκκης? Πού να ξέρω, ρε φίλε, τι είμαι εγώ, Άγιος Τηλιανός είμαι, να πούμε. Κάνω έκκληση μέσω του σταθμού σας αυτή τη στιγμή, κύριε Ραπτόπουλε. Πιστεύω να μας ακούει τώρα ο ακροατής. Ας μου δώσει κάποιο σημείο που να συναντηθούμε όταν θα ανέβω Θεσσαλονίκη από την ερυθρόλευκη τρούμπα. Να έχω και τα μωρά της Κούκκης για υιοθεσία. Ναι. Αν είναι να πάμε σε κάποιο δικηγορικό γραφείο, σε κάποιο συμβολιογράφο, να κάνουμε και μια συμβολιογραφική πράξη. Ό,τι θέλετε. Ότι αποδέχεται την υιοθεσία. Ο άλλος αφού είπε ότι είπατε προσβάλλατε τις γυναίκες της Θεσσαλονίκης και πρέπει να ανακαλέσετε και τα μην ξαναβγείτε στο ραδιό. Εγώ να προσβάλλω τις γυναίκες της Θεσσαλονίκης. Έτσι είπε ο προηγούμενος ακροατής. Ποτέ τον ποτόν αυτό, κύριε Ραυτόπουλε. Ασύστολα ψέματα είναι αυτά. Γιατί για την μπουγάτσα που έλεγες ότι μια κυρία εκεί σέρβιρε την μπουγάτσα και την κρέμα και άφηνες... Α, εννοείται τη Δεσποινίδα που δούλευε στο γνωστό μπουγατζαζίδικο το Δέλτα. Έτσι. Εντάξει, συγγνώμη κύριε Ραυτόπουλε. Και εσείς όταν πήγατε σε ένα... Γιάννη, γιατί μιλά αυτός? Μιλάει. Δεν σ' ακούω! Δεν σ' ακούω, ρε! Το Bluetooth, ρε! Δεν σ' ακούω. Επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Ανοιχτές οι γραμμές. Ανοιχτός ο φίλος. Ναι, έλα. Λοιπόν, είμαι ο Παοκτής που είπα χθες τη γνώμη μου για τη Χρυσή Αυγή και ο άλλος ήθελε να με κλείσει το Αλκατράζ. Ο φίλος ο Θόδωρος. Α, ο Θόδωρος είναι Χρυσιαυγίτης. Ναι, και εγώ είπα τη γνώμη μου σαν Παοκτής και μετά πήρε. Θα ναι. Με πάρει, θα με κάνει μήνυση, τι έλει. Ναι. Τέλος πάντων. Ξέρει γιατί δεν θα πάει αύριο ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού? Έβγαλε ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός. Άκουνα σε πω, το διάβασα. Και εξηγεί ότι ο Παναθηναϊκός πήγαινε κόντρα σε όλα, οι άλλοι ήξεραν μόνο τον παρόν, λέει. Άκου, να σου πω η αλήθεια ποια είναι τώρα. Ναι. Λοιπόν, επειδή αυτοί κάτω είναι αδερφές ψυχές όλοι μαζί. Ναι. Δηλαδή τα βρίσκουν μεταξύ τους. Τι είναι αδερφή, ψυχή? Αδερφή ψυχή, δηλαδή οι τρεις τους πάντα στη μοιρασιά τα βρίσκουν. Δεν είμαστε σαν τα χαϊβάνια τα δικά. Ποιος το είπε σένα αυτό? Πώς? Δεν σ' ακούω. Ε? Τι να ανακαλέσεις, δεν άκουσα γιατί δεν πήρε χαμπάρι. Ό,τι τι. Και μεταξύ τους πρωταθλήματα, κύπελα, πάντα τα βρίσκανε. Τα βρίσκανε οι Αθηναίοι. Εννοείται. Ναι, συγγνώμη. Δηλαδή, τα βρίσκαν οι Αθηναίοι, Δηλαδή, οι Αθηναίοι τώρα 20 χρόνια που τα παίρνουν ο Ολυμπιακός τα έχουν βρει, δηλαδή. Κοίτα να δεις. Τι κοίτα να δεις? Εκτός. Τι εκτός? Από τα κύπελα και τα πρωταθλήματα. Κάτσε, ρε, κάτσε, μισό λεπτό. Άσε με, ρε, να μιλήσω. Από πού τα βρήκανε, ρε, φίλε, αυτοί και εμείς δεν τα βρήκαμε μεταξύ. Βρε, άκου τώρα, ψεύδω. Για να μάθω. Αύριο, άμα τηθεί μια ψηφοφορία για το κύπελο. Και πει ο Κοντονής, ψηφίστε να δούμε άμα θέλει το κύπελο ναι ή όχι. Αν θα ήταν τέσσερις, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα εφόσον ο κύριος του Παναθηναϊκού είναι απέναντι στους άλλους? Εσύ, φίλε, σαν Παοκτής, ποια θα είναι η άποψή σου? Εγώ, σαν Παοκτής, ναι. Η άποψή μου, ναι. Να διακοπεί, ρε, φίλε. Αν ο Σαββίδης πει να μην διακοπεί, τι θα πεις αύριο? Θα σταματήσω να πηγαίνω στο γήπεδο, μέχρι να φύγει μετά. Ποιος να φύγει? Ο Σαββίδης. Μάλιστα. Δηλαδή, εσύ περιμένεις ο Σαββίδης να πει. Να πάει ο ΠΑΟΚ να μείνει έξω από την Ευρώπη. Να φάει τα 5-6 εκατομμύρια να μην τα πάρει. Αυτό περιμένεις να πει. Αυτό είναι λάρτια. Θέλει να κάνει γήπεδα, θέλει να κάνει το ένα, θέλει να κάνει το άλλο. Ναι. Άμα το λέει η ψυχή σου, ναι. 4-5 εκατομμύρια πες τα πετάω, ρε φίλε. Άρα εσύ περιμένεις αύριο να βγει ο Ζαΐρης εδώ και να πει όχι ότι... Όχι εγώ. Ποιος? Αν μίλησα με 100 ΠΑΟΚτσίδες σήμερα, όλοι αυτό λένε. Άρα λοιπόν η πλειοψηφία των οπαδών και φίλων του ΠΑΟΚ λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς θέλουμε ο κύριος Σαββίδης να επιμείνει στις απόψεις του. Ναι. Να πει στον κύριο Κοντονή είμαι μαζί σου. Μα άμα δεν το πει δεν θα είναι ψεύτης. Αυτό δεν είπα, αλλιώς δεν κατεβαίνω. Άμα δεν γίνει με ξένο διαιτητή, επανάληψη αγώνας και όλα αυτά. Το ξένο διαιτητή και να πω δεν τίποτα. Εγώ άλλο το περιμένω. Να πει τον Κοντονή ναι, να μην πάει καμιά ομάδα στην Ευρώπη. Αυτό. Αυτή είναι η άποψη του ΠΑΟΚ, αυτή είναι η θέση του. Και αν αποφασιστεί να γίνει το κύπελο, να πει απλά εγώ δεν συμμετέχω. Και επειδή έχω λόγο σαν άντρα, θα υποστώ και τις συνέπειες. Και γι' αυτό το λόγο δεν πάει ο Λαφούζος κάτω. Γιατί άμα τηθεί θέμα ψηφοφορίας, ναι. Δεν θα πάει απέναντι στους άλλους δύο.
Κατάλαβες, με τέσσερις δεν γίνεται ψηφοφορία δίκη. Άρα περιμένουμε εμείς αύριο το Σαββίδι να κάνει την μπουκα. Ναι. Μάλιστα. Τα λέμε. Άμα και ο Αλαφούζος τι θα πει εναντίον στο φιλαράκι του. Οκ, boy, οκ, boy, οκ, boy. Τα λέμε, boy. Άντε, boy. Επόμενη γραμμή, boy. Ναι. Έλα, boy. Λοιπόν, μα. Εγώ είμαι. Ναι, κύριε, εσείς. Ναι. Λοιπόν, πέρα από τις ακραίες σκέψεις και συμπεριφορές, εγώ θέλω να θυμίσω ότι αν μέσα σε ένα γήπεδο πέφτουν 200 φωτοβολίδες ή ανάβουν, ξέρω εγώ, πόσα καπνογόνα, αυτά κάπως μπήκαν μέσα. Σωστό. Κάτι φταίει, κάτι πάει κάποιος καλά. Κάποιος δεν έκανε έλεγχο και κάποιος ναι. Δεν είναι θέμα ελέγχου. Θέμα είναι αυτός που τα παίρνει και πάει πρώτα απ' όλα. Αυτός που τα παίρνει και τα πηγαίνει. Τα όχι, δεν φταίει, δε φταίει αυτός. Αυτός γιατί είναι και αστυνομία μετά. Και πάνε βάλτα στο γήπεδο αλλά... της Ντόρτμουντ αυτές οι φωτοβολίδες. Ναι, λέω λοιπόν ότι θέμα μας είναι να τους αστυνομεύσουμε, να μην μπορούμε. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Όχι, δεν είναι σημασία το αποτέλεσμα. Σημασία έχει ότι αυτοί που αστυνομεύουν. Είναι μακριά από τον αθλητισμό. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Αυτά είναι ένα δηλητήριο. Είναι ένα δηλητήριο στην ατμόσφαιρα του ποδοσφαίρου. Που σημαίνει ότι το να αναζητάμε μονίμως κάποιους για να τους ταμπελώσουμε ως αίτιους, θα πρέπει να βλέπουμε και τους ίδιους μας τους εαυτούς. Δεν μπορούμε να λέμε εμείς, ας πούμε, ξέρω κι εγώ, ότι φταίει ο τάδε, φταίει ο τάδε, ή έχανε, ή επειδή ο διαιτητής, ας πούμε. Δηλαδή, αν κάθε φορά που γίνεται ένα ας δώσω και ένα παράδειγμα που δεν έγινε καθόλου. Εγώ νομίζω, παραδείγματος χάρη, στον αγώνα Παναθηναϊκός Ηρακλής, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού κάνει πέναλτι σε κάποιον επιθετικό του Ηρακλή, στο τέλος του αγώνα, ας πούμε. Που τον εμποδίζει, τον ανατρέπει ουσιαστικά. Πού καταλήγεις, φίλε, αρχίζω και ανεβαίνω ανηφόρα. Θέλω να ότι αν κάθε φορά που γίνεται ένα λάθος διαιτητικό, ναι, το οποίο μπορεί να είναι σκόπιμο ή μπορεί να μην είναι, να είναι ανθρώπινο, ή ότι και να γίνει, πέφτουν μέσα 200 φωτοβολίδες και μπουκάρουν όποιοι να είναι μέσα, αυτό τώρα μετά τι είναι. Αυτό είναι κλίμα για να συζητήσουμε για ποδόσφαιρο. Δεν είναι κλίμα για να συζητήσουμε για ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Είναι πλέον εκτός αθλητισμού. Καλά να είσαι οπαδός, καλά να έχεις και έναν φανατισμό σε σχέση με την ομάδα σου, να έχεις έναν δεσμό. Είναι σωστό, όμορφο, ας πούμε. Αλλά κάποια όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν κάποιο όριο, μέχρι εκεί. Φίλε, θα σου πω κάτι. Αυτοί που αστυνομεύουν, να πούμε, τους οπαδούς, οπαδοί είναι και αυτοί. Δεν αστυνόμοι, δεν security. Δηλαδή, άμα θέλω εγώ να περάσω σε οποιοδήποτε γήπεδο 30 κιλά εκρηκτικά, τα περνάω όποτε θέλω. Εφόσον με φυλάει ο συνοπαδός μου. Τότε, εγώ και μετά. Δηλαδή, τότε γιατί να μιλάμε για. Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα. Αν δεν μπορούμε να τα διορθώσουμε αυτά τα πράγματα, τι να συζητάμε για. Ας πούμε, να παίρνουμε τα τηλέφωνα και να λέμε και να φανατιζόμαστε και να. Για άσε να φανατιζόμαστε, ρε φίλε. Τι να κάθομαι στο σπίτι, να φανατιζόμαστε, αλλά να φανατιζόμαστε όμορφα. Να μην χαλάμε. Και παλιά, εγώ θυμάμαι πριν 40 χρόνια, ας πούμε, ξέρω και εγώ. Επειδή εσύ γέρασες, ρε φίλε, επειδή εσύ έβγαλες χοληστερίνη. Γέρασα, εντάξει. Ναι. Ας πούμε, βλέπαμε Άρης Πάοκ, μέσα στο Άρης, στον Αρκανός είμαι εγώ, μέσα στον Άρη, έβαζε γκολ ο Πάοκ και έλεγες τι γίνεται εδώ, ρε. Οι πιο πολλοί Παοκτζίδες είναι. Λοιπόν, γιατί παίρναμε οι Παοκτζίδες, οι Αριανοί τους φίλους μας και πηγαίναμε στο γήπεδο να πούμε. Δεν είχε συνδέσμους τότε, ρε φίλε. Δεν είχε οπαδική. Συμφωνώ, αλλά θέλω να πω ότι δεν. Δεν ήταν τέτοια πράγματα όμως, παιδί μου. Η κάθε εποχή, ρε φίλε, όμως, έχει και τα δικά της στραβά. Ωραία, τώρα αυτό που γίνεται όμως, καταστρέφει. Άλλο να έχει κάποιο στραβό, ίσια όλα δεν μπορεί να είναι. Θα υπάρχουν και στραβά. Ωραία, αλλά μάθε να ζεις με τα στραβά εσύ. Τι υπάρχει, να τα ισιώσεις, θέλει. Καλά, εντάξει, τώρα δεν έχεις διάθεση να λες. Όχι, με συγχώρεις, τώρα εσύ περιμένεις εγώ να ισιώσω το στραβό εδώ πέρα. Όχι, δεν σχέρεις τίποτα, αλλά λέμε ότι όταν γίνεται και μια δημόσια κουβέντα. Α, ναι, εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι εμείς τα θέλουμε στραβά. Εμείς τα θέλουμε στραβά όλοι. Στο βάθος δεν τα θέλουμε, αλλά δεν έχουμε και τον τρόπο να δείξουμε. Άμα θέλαμε θα τα ισιώναμε, φίλε, μια χαρά είναι όλα. Και στην πολιτική τα στραβά τα θέλουμε, και στην μπάλα τα στραβά τα θέλουμε, και στην θρησκεία τα στραβά τα θέλουμε, και στο στρατό, ναι, όλα τα. Το Τζόρντ. Πώς? Χαιρετισμούς και στο Τζόρνταν. Το Χαϊβάνι, ναι, θα το πω. Μεγάλο Χαϊβάνι. Έγινε. Μεγάλο Χαϊβάνι. Το παιδάκι ο Γάβρος μάλλον θα έχει ψυχολογικά, λέει, ακόμα και στον ύπνο του τον ΠΑΟΚ θα βλέπει.
Γεμίσαμε μάγκες πληκτρολογίου και τηλεφώνου. Αφού είναι κατακόκκινη, ας κυκλοφορήσει με μπλούζα γάβρου στην Τούμπα. Ο 776. Άλλος τώρα αυτός. Να κυκλοφορήσει. Βρε, εδώ κυκλοφορεί ο γιγαντιστής, να πούμε. Και σε κάνει πλάκα. Στην Τούμπα θα φοβηθεί ο γάβρος να κυκλοφορήσει. Δεν το κάνουν. Ή να πάει παοξύ στον Πειραιά, θα το κάνουν. Τα νομίζεις. Σήμερα. Από κάνα σύνδεσμα περάσει, είναι εκείνα τίποτα μαμελούκι. Ο κανονικός πολίτης τώρα, ο οικογενειάρχης αυτός και τα λοιπά, θα το δει με φανέλα το Ολυμπιακό και θα τον δει. Χαίστηκε, να στο πω στην αλήθεια, δηλαδή, άμα δει με ερυθρόλευκη φανέλα. Όπως και ο άλλος που έχει τα βάσανά του στον Πειραιά, άμα δει κανένα παοξί με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, σιγά μην ασχοληθεί. Τώρα ο Καύρος, ο Χουλιγκάνος και τα λοιπά θα ασχοληθούν. Θα ασχοληθούν. Είναι δεδομένο. Θα ασχοληθούν το 1%. Επόμενη γραμμή, ναι. Γεια σου, Ραπ. Καλώς σα. Τι γίνεται, καλά. Καλά, φίλε. Να κάνω κι εγώ μια τοποθέτηση πάνω στη δημόσια κουβέντα. Η δημόσια κουβέντα. Ναι. Η δημόσια κουβέντα που είπε και ο προηγούμενος, έτσι, για την αυριανή συνάντηση. Περιμένουν αύριο να πούμε τον Ιβάν να πει ναι, να μείνουμε απόξω. Λοιπόν, εγώ πάω και με, να μην περιμένουν κανέναν Ιβάν να πει απόξω, ούτε με το Ντίγρη, ούτε το Μαρινάκι, ούτε οποιονδήποτε άλλον. Η απόφαση είναι καθαρά. Μ' ακούς? Ακούω, ναι. Ναι. Η απόφαση είναι καθαρά της πολιτείας. Της πολιτείας λέγοντας, του υπουργού τέλος πάντων. Και να πει ότι σταματιέται το... Βγαίνουν και ομάδες από την Ευρώπη για 1-2 χρόνια, φτιάξτε τα μαγαζιά σας. Τα μαγαζιά σας και γύρω-γύρω από τα μαγαζιά σας. Τι θα πει ο Ιβάν? Δεν ξέρω τι θα πει ο Ιβάν. Εγώ νομίζω ότι η κοροτούμπα είναι της μόδας γενικώς στην Αταλήτα. Τι θα πει ο Ιβάν? Θα πει ναι. Ο Ιβάν μπορεί να πει και... Ναι, σε τι να πει? Να διακοπεί, να... Θα συμφωνήσει με τον υπουργό που θέλει να διακόψει το κύπελο και να υποστεί ο Ιβάν, ο Μαρινάκης, ο Σπανός, ποιος θα είναι να βγει και ποιοι είναι να βγουν στην Ευρώπη? Ναι, για πες. Εγώ νομίζω κανένας τους δεν θα πει ναι να μείνουν οι ομάδες. Γι' αυτό σου λέω είναι καθαρά της πολιτείας να κάνει το δικό της κομμάτι. Φτιάξτε τα μαγαζιά σας, να πει. Φτιάξτε το πρωτάθλημα. Να γίνει άθλημα κανονικό. Και εσύ περιμένεις ο Ιβάν να πει να συμφωνήσει να μην παίξει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη? Όχι, δεν το περιμένω. Οι ΠΑΟΚΣΙΔΟΣ οι άλλοι το περιμένουν. Ας το περιμένουν. Ας το περιμένουν, δεν το περιμένω. Άποψή μου, έτσι, άμα το πει μαγιά του. Άμα το πει μαγιά του, θα με διαψεύσει. Και άμα δεν κατεβεί, πάλι μαγιά του. Δεν είμαι και 100% σίγουρος. Και άμα δεν κατεβεί, και άμα γίνει το κύπελο και δεν κατεβεί, πάλι μαγιά του. Κώστα, το να μην κατεβεί στο κύπελο είναι κάτι μείον βαθμί τώρα να πούμε. Κλάι μάιν, εδώ μιλάμε για πιο μεγάλα. Κλάι μάιν σημαίνει ότι δεν πάω για πρωτάθλημα, οπότε οι μείον δεν με πειράζουν. Το κλάι μάιν σημαίνει ότι δεν πάω για πρωταθλητισμό. Αυτό το κλάι μάιν. Επειδή θα αφαιρεθώ τρεις βαθμοί από το επόμενο πρωτάθλημα. Ναι, πάει να πει ότι κλάι μάιν, εγώ δεν πάω για πρωτάθλημα. Εντάξει τώρα, επειδή θα αφαιρεθούν τρεις βαθμοί από το επόμενο πρωτάθλημα και άμα είναι να κάνει ανταγωνισμό, δηλαδή άμα ο ΠΑΟ κάνει του χρόνου ανταγωνισμό. Νομίζεις αυτή η διαφορά των 30 βαθμών μέσα χρονιά μπορεί να γίνει ότι το κάνει ο ΠΑΟΚ τσιν 5? Αυτά τα πράγματα γίνονται σιγά σιγά. Σε μια χρονιά δεν μπορεί να πάει χτυπήσω μάλλον. Τα λέμε, για χαρά. Κατάλαβα. Τι για χαρά. Τι για χαρά. Επόμενη γραμμή. Τι θα πει. Αυτό κατάλαβα εγώ. Τι είπες εσύ. Ναι, καλημέρα. Ναι. Εσύ φίλε, πορεύεσαι. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Ραπτόπουλε, συγγνώμη. Ναι. Ναι, μ' ακούτε? Ακούμε, ναι. Ναι, κύριε Ραπτόπουλε, συγγνώμη για πριν, αλλά έκλεισε το τηλέφωνο. Κάτι συμβαίνει με τη συσκευή μου. Λέγαμε για το γνωστό που Γαζαζίδικο επί Εγνατίας, αν δεν κάνω λάθος. Πάλι τα ίδια. Ναι. Ναι, απέναντι ήταν τα γραφεία της ΠΕΦΟ, κύριε Ραπτόπουλε, μου, στη δεκαετία του 70. Μάλιστα. Νομίζω αυτό ήταν το θέμα μας και ήταν υπάλληλος του συγκεκριμένου που Γαζαζίδικου. Για κοπέλα. Και είχατε αναρωτηθεί εσείς γιατί δεν γινόταν επεισόδια. Ναι. Και σας είχα πει ότι σε διάφορες επισκέψεις κάποιων αρχηγών, μάλλον κάποιων προσώπων της αθλητικής Θεσσαλονίκης, πήγαιναν στο συγκεκριμένο που Γαζαζίδικο. Και η κοπελιά είχε ζητεί εντολή από τον καταστηματάρχη και πρόεδρο της ΠΕΦΟ να κερνάει τα παιδιά για να μην γίνονται, να υπάρχει ησυχία στη γειτονιά. Αυτό... Τι είπα εγώ, το είπα κύριε Ραπτόπουλε. Ξέρω εγώ να τι λένε αυτοί. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η συγκεκριμένη κοπελιά ήταν η καταγωγή της από τον Βόλο και ήταν και ο παδός της Νίκης Βόλου, κύριε Ραπτόπουλε. Α, ήταν εξαιρετική. Ναι, και διοργανώνει η κοπελιά, τη βλέπει ένας φίλος μου στην Κερκίδα. Αγροτικός Αστέρας πρώτη χρονιά στη Β' Εθνική, κύριε Ραπτόπουλε, Νίκη Βόλο. Η κοπέλα διοργάνωνε την κερκίδα της Νίκης Βόλου, κύριε Ραπτόπουλε. Α, ξέρεις πολλά εσύ.
Μάλιστα. Ξέρετε, έπαιζε και ο φίλος σας το αριστερό τον μπακ. Ο Κολώνης. Ναι, βέβαια. Ο Κολώνης. Άγιος ο κύριος Ευάγγελος Κολώνης, από οικογένεια θρησκευτική, ξέρετε, πώς γαλουχήθηκε. Έτσι. Έτσι. Τι θυμήθηκα τώρα. Αλλά να υπενθυμίσω στο φίλο του Μπάουξε ότι μας ακούει και ο Δήμος. Ποιος είναι ο Δήμος? Στη Θεσσαλονίκη. Ο Δήμος είναι το παιδί που είχατε πάει ένα βράδυ στο καφέ και εκείνος. Και εκείνος, καπριόλες, σαν και εσάς. Α, ναι, ναι, Φαλακρόνη. Ναι, μας ακούει και ο Δήμος. Αυτό θέλω να του πω μόνο. Και να σας πω τώρα γιατί μας ακούει και ο κύριος Στράντζαλης. Ο Στράντζαλης. Τον... Ναι, ναι, ο κύριος Κώστας. Ναι. Ξέρετε, όταν ήταν προπονητής στον Αγροτικό Αστέρα, τι έκανε? Όχι. Αν θα βγει κανένα βράδυ, μπορεί να σας το πει. Τι έκανε? Είχε ένα παίχτη, τον ναι. Βαμβάκη, τον Βασιλάκη. Ναι. Τον είχε, ξέρετε, εκεί στον τοίχο που ήταν το δημοτικό σχολείο, κάτω από τα δοκάρια. Και τον έβαζε να κάνει επιτόπια άλματα για να πηδάει κεφαλιές. Έτσι προπονούσε ο κύριος Κώστας. Και κάποιοι άλλοι ήταν κρεμασμένοι στον τοίχο και βλέπαν την προπόνηση. Τα κλεφτά. Έτσι. Βέβαια, κύριε Ραπτόπουλε μου, ξέρετε, είναι εκείνο και το επικό το ματς, το Αγροτικός Αστέρας Δόξα Δράμας 0-1. Ναι. Που ο Μπαμβάκης είχε καταματωθεί. Ναι. Και είχε και έναν παίχτη τότε, ήταν προπονητής ο κύριος Μανώλης Κεραμιδάς. Ναι. Ο αναμορφωτής αυτής της ομάδας. Έτσι. Ναι. Όποιον, εσείς τα ξέρετε καλύτερα αυτά, κύριε Ραπτόπουλε μου, διότι υπάρχει συγκεκριμένη φωτογραφία σε συγκεκριμένο καφενείο που έχει κλείσει στη γειτονιά εκεί, που είσαστε με τον Κωστάκη του Ριαβόγλου. Μωράκι οι δύο. με το κύπολο αγκαλιά είστε, κύριε Ραπτόπουλε μου. Αυτό δεν μπορείτε να το αφισβητήσετε, κύριε Ραπτόπουλε μου, με τίποτα. Τι πλάκα. Έτσι είσαστε, βέβαια. Αλλά αυτή η φωτογραφία, ξέρετε, πόσο μπορεί να πουληθεί αυτή η φωτογραφία, συλλεκτική. Ριαβόγλου Ραπτόπουλο Μωρά. Με κύπελο αγκαλιά. Μάλιστα. Δεν πα στο διάλογο, λέω εγώ. Καλημέρα μου. Και δίνω χαιρετίσματα σε δύο ταξιτζίδες ακροατές. Τον Ανδρέα από την Αριδαία και τον Θανάση από την Τούμπα και το σκηνοθέτη του νεοελληνικού κινηματογράφου, Γιώργο, που σώθηκε από τον γιατρό Μπανιώτη με το ρηνικό πρόβλημα που είχε και έσωσε και την Ευαγγελία, η οποία ακούει σήμερα την εκπομπή με τα αυγενικά της, έτσι. Η Ευαγγελία, ναι. Νέα κοπέλα, έχει αυγενικά. Ναι, ναι. Τι γίνεται, ρε φίλε. Δολονισμό κι αυτή. Ναι, ναι, και οι φίλοι. Και ο Θανάση από την Τούμπα και ο Ανδρέας από την Αριδαία. Mm-hmm. Έχεις λαό, γιατρέ. Μανιώτη, έχεις γιατρό. Έχεις λαό, γιατρέ. Έχεις. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο κύριο. Μάλιστα. Ναι. Έλα, Κώστα, ακούγομαι. Ακούγεσαι, φίλε, ακούγεσαι. Ο πιο προχωρημένος οπαδός ακροατής. Εσύ είσαι αυτός. Όλων των εποχών. Τέλειος. Αφού σε παίρνω τηλέφωνο και γίνομαι ηφηγένεια. Έτσι. Μπορώ να αποκαλέσω τον εαυτό μου πιο προχωρημένο. 100%. Μόλις κλείνω, λες. Μ' αρέσει αυτός, ψαγμένος, προχωρημένος. Γιατί, για άμα είσαι και θα τον ήθελα πολύ στην εκπομπή μου. Έτσι. Αλλά όση ώρα μιλάω και φράζω τις απόψεις με επιχειρήματα, κάνεις τον να τα ακουστεί. Ναι. Μπορώ να το πω, έτσι. Έτσι. Αύριο, ξέρεις τι πρόκειται να γίνει? Για πες μου. Δύο η ώρα. Για πες μου. Θα τρέχει ο Ιβάν Ιγνατίεβιτς από το μέρος που θα συναντηθούμε και από το Υπουργείο και δεν θα το φτάνει κανείς. Δηλαδή... Μια διαφήμιση. Ξέρεις τι λαγός θα γίνει? Λαγός. Πρόκειται να του βγάλει όλα τα οικονομικά στη φόρα ο Χοντρός. Και παίρνουν τηλέφωνο εδώ και λένε οι δικοί μας να μην κάνει πίσω και να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Λαγός. Λαγός. Όλα θα τα βγάλει έξω τα οικονομικά. Ο Βρούτο. Και ο χαρακτηρισμός της μυστικοπάθειας, γιατί αυτή είναι η λέξη που το αρμόζει του Ιβάν του Ιγνατίεβιτς, θα γίνει χαμός. Τι λες εσύ, θα πήγαινε αλλιώς ο Χοντρός σε συνάντηση, αν δεν είχε επιχειρήματα? Πάντως η ατζέντα αύριο με ενημερώνει ένας φίλος μου. Η ατζέντα λέει οικονομικά. Δεν περιέχει τίποτα. Πώς για το παίρνει άδεια, θα μ' ακούσεις? Ναι, μιλάς όχι, με τον πιο προχωρημένο παδό. Όχι, η ατζέντα λέει πώς ότι... Πώς παίρνει άδεια από την ΕΕΑ. Τι έχει, ποιος είναι, από πού κατάγεται. Σα λέω δηλαδή, όλα χήμα θα βγουν. Πώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού του δίνει άδεια. Όλα θα βγουν στη φόρα. Αύριο. Και θα απελευθερωθεί, όπως λέει και ο συνοπαδός μου Αθηναίος. Αύριο είναι μεγάλη μέρα για τον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν ξέρω αν τον ακούς τον Καμόρα, αυτό το παιδί, το παλικάρι. Καλώς. Που τον βγάζει διαχρονικά ο Πασχάλης και λέει: θα ξαναπάω στο γήπεδο από την Αθήνα όταν ο ΠΑΟΚ απελευθερωθεί. Μάλιστα. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Ο Ιβάν λέει: θύρα 4, ήρθε τώρα το μήνυμα.
να μην κάνει κολοτούμπα, γιατί θα μας ξεχάσει τους οργανωμένους. Μετά θα τον έχουμε απέναντί μας. Προδιαθέτει, δίνει μήνυμα η θύρα 4. Το ξαναδιαβάζω, over. Ο Ιβάν καλύτερα ας μην κάνει κολοτούμπα, γιατί θα μας ξεχάσει τους οργανωμένους μετά. Θα τον έχουμε απέναντί μας. Ένα αυτό που λέει ένας άλλος. Έναν άνθρωπο. Σε έναν άνθρωπο που μεταδίδει θετική ενέργεια μπορείς να κόψεις φάτσα από την αρχή. Ή και το αντίθετο, ακόμα να μυριστείς κάποιον με αρνητική ενέργεια. Από 4 χιλιόμετρα μακριά καταλαβαίνω αυτό που έχει την αρνητική ενέργεια. Τη θετική ενέργεια πρέπει να είμαι κοντά για να τη δω. Εντάξει, σου απαντώ. Μην σου κάνω τώρα τον έξυπνο. Τον αρνητικό, την αρνητική ενέργεια, τον μπερδεμένο, ότι θα αντιμετωπίσω πρόβλημα κτλ. 4 χιλιόμετρα μακριά. Από αυτόν ο οποίος είναι θετική ενέργεια κτλ. Πρέπει να έρθω στα 2 μέτρα. Σου απαντώ. Επόμενος φίλος. Γιατρέ μου, καλά το είπα. Σωστό. Πολύ ωραία. Σωστό, ναι. Καλημέρα, ναι. Έλα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Τι λέει? Μια χαρά. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα. Εδώ είναι ο γιατρός. Εδώ είναι ο γιατρός. Έχει σώσει κόσμο. Τελευταίο μήνα με ρινίτιδες. Πολλές ρινίτιδες έχει σώσει. Και αυγενικό. Και μέσα. Πάντως, γιατρέ μου, πρέπει να έχεις πολύ καλή δουλειά εσύ εκεί κάτω στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή. Τώρα με τους βελονισμούς. Ναι. Ακούγοντας διάφορους ακροατές, εδώ που τα λέμε, όλοι χρειάζονται ένα βελόνι. Κάνουμε το καλύτερο. Α, μπράβο, α, μπράβο. Λοιπόν, τώρα, πριν μιλήσω για τον μεγάλο τον Ιβάν, θέλω να πω κάτι για το παιδί που βγαίνει. Παιδιά, μην ασχολείστε. Το παιδί βλέπει φιάλτη με την Παουκάρα. Γι' αυτό και ασχολείται με την Παουκάρα. Του έχει κάνει πολλές πιτσιλές αυτή η Παουκάρα. Ναι. Εξοχικό το γήπεδό του. Εφιάλτη βλέπει, στο νερό θα μα βλέπει. Τώρα η Βά θα κάνει αύριο επανάσταση. Άστα τώρα. Θα σου πω. Ναι. Δεν ασχολείται με το μεγάλο τον αντίπολο όπω λέει τον Παναθηναϊκό, για αυτού. Ναι. Δεν ασχολείται με την ΑΕΚ, ναι, που θα του κάνει από τον Οκτώβριο και μετά αυτά που κάνουν αυτοί τόσα χρόνια. Ναι. Έτσι, και του χρειάζεται φυσικά. Εγώ θα το χαρώ πολύ. Εάν δεν πάρει ο δικό μου την ΕΠΟ και την πάρει ο κύριο Μιλισανίδη, θα γουστάρω πολύ μια πενταετία. Να τους πιτσιλάς, πιτσιλάνε αυτοί. Ναι. Τέμα, το κλείνω και ως εδώ. Το κλείνει. Πάμε τώρα στον Ιβάν. Πάμε. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω αύριο τι θα κάνει ο Ιβάν. Ναι. Για μένα, στο πόλα, μαμώ και τα 6 και τα 7 εκατομμύρια. Ναι. Έτσι. Εσύ. Ναι. Εγώ θα χαρώ να πονέσει μην ξανήκεις. Μαρινάκης να χάσει τα 25 μοίρια. 25 μοίρια. Τα 25 μοίρια, ναι, να τα χάσει. Πιο πολύ θα το πονέσω. Ναι, 25 μοίρια, αλλά μα χάσει και ο δικός σου. Τα 5 μοίρια. Εγώ θα χάσω 5 εκατομμύρια. Πες ό,τι πήκα, αποκλείστηκα. Ναι. Ένα στο εκατομμύριο που είναι πιθανό, ποδόσφαιρο είναι, αποκλείστηκα από το πρωί τελικά. Τα έχω χάσει τα 5 έτσι κι αλλιώς. Μάλιστα. Όπως είναι από τον Παναθηναϊκό σε φέτο. Ναι. Έτσι. Εκεί κόντρα στο κατεστημένο, την επανάσταση σηκώσει ο ΠΑΟΚ. Είσαι υπέρ του κύριου Κοντονή δηλαδή. Βεβαίως. Το θαυμαστή. Δεν με νοιάζει άμα ματώσει και το ποδόσφαιρο εθνική που είμαι. Φανατικός φίλαθος της Εθνικής, φανατικότητας του είμαι της Εθνικής, αλλά όταν πρόκειται να γίνει κάτι καλό, θα υποστούμε κι όλα, τα πάντα. Έτσι. Και η Εθνική να αποκλειστεί, και η ΑΕΚ να αποκλειστεί. Εδώ θα φανεί τώρα η μεγάλη μαγιά του κυρίου Μελισανίδη αύριο, όπως όθεσε και εσύ άμα γίνει ψηφοφορία, να πει ναι, εγώ θα είμαι με τον σύμμαχο. Αν είναι, όπως λέει σύμμαχος, ο φίλος του Ιβάν Σαβίδης, ο Πόντιος, εδώ θα φανεί. Περιμένεις μεγάλα πράγματα αύριο δηλαδή. Περιμένω πολλά, ναι, με προμονησία. Γιατί κάποτε είχε βγει και μας είπε ο κ. Μελισανίδης, τώρα πρόσφατα φυσικά, όταν έγινε και το παιχνίδι μου φαίνεται του ΠΑΟΚ με τη ΣΑΕΚ, και είπε ότι κοίταξε, εγώ με τον κύριο Σαβίδη με φιλαράκια, έτσι, ναι. Αλλά μέσω γήπεδο κοιτάζω την ομάδα μου. Mm. Οπότε θα ήθελα ένα κύπελο να πάρει να χάρει ο κόσμος τη ΣΑΕΚ. Ναι. Που σημαίνει ότι αύριο ο κ. Μελισανίδης μπορεί να είναι και με τον κύριο Μαρινάκη μαζί. Πράγμα που είπε ένας άλλος ο Κροατής, ότι εκεί κάτω αυτοί κοιτάζουν τα συμφέροντά τους, είναι πάντα μαζί. Εμείς τρώμε τις μάπες μας στη Θεσσαλονίκη. Τα βρίσκουν αυτοί. Βέβαια. Τα έχουν βρει πολλές φορές. Θα δούμε τι θα υποθεί αύριο, Κώστα. Έχουν σκοτωθεί οι άνθρωποι εκεί κάτω. Εγώ περιμένω. Αλλά σου λέω, όχι, το χέρι χτυπάνε στο τραπέζι, ας χάσουμε και 5 και 6 μοίρια. Αποκλείστηκες από το βοητελικά, τα έχεις χάσει τελευταία σκελός. Ο άλλος να ματώσει. Ο άλλος θέλω να ματώσει εκεί κάτω, να τον δω μια χρονιά χωρίς Champions League τι θα κάνει. Δεν μου λες. Περιμένει πάντα τελευταία στιγμή να χτυπήσει τις μεταγραφές όταν βλέπω ότι δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός στους ομίλους και θα πάρει τη μερίδα του Παναθηναϊκού. Καλά, καλά. Δεν πέρασε ο ΠΑΟΚ
Όταν ήταν ο ΠΑΟΚ να περάσει στους ομίλους, να πάρει τη μοίρα του ΠΑΟΚ, τότε χτυπάει και παίρνει τις μεταγραφές αυτές που παίρνει. Δεν με λες. Παίρνει κίνηση. Έτσι, ναι, και, έτσι και γίνει το κύπελο και κατέβει ο ΠΑΟΚ με τη δεύτερη ομάδα. Για να μην χάσει τους βαθμούς. Και είναι όλα καλά. Τι θα πεις. Τι να πω, δεν θα έχω να πω τίποτα. Θα είναι όπως είπε και ένας ο Κροατής, δεν θα πάει στο γήπεδο εγώ. Τι να πω, τι να σου πω. Και εγώ μία από τα ίδια. Όχι μόνο κήπεδο, δεν θα πάει στο γήπεδο. Δεν θα έχω όρεξη να μιλάω για ΠΑΟΚ. Δώσε μου, είναι μεγάλη ντροπή. Δώσε μου λίγο μεγάλη χρόνο. Ντροπή. Δώσε μου λίγο χρόνο να πάω και στους υπόλοιπους. Να είσαι καλά, φιλιά. Να είσαι καλά, παιδιά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πέμπτος από το τέλος, καλημέρα. Έλα, φίλε. Τέταρτος από το τέλος. Τρίτος από το τέλος. Τηλεφωνήστε. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, γεια σας, εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε. Ναι, Κωνσταντίνε, παίρνω από Αμερική τηλέφωνο, παίρνω από Καλιφόρνια, ακούω την εκπομπή σου, σέβομαι όλους τους ακροατές σου. Έχω να πω κάποια πράγματα εγώ, αν μου επιτρέπεις. Να πεις ό,τι θέλεις. Θα μιλήσω από μια διαφορετική οπτική γωνία, δεν θα μιλήσω συγκεκριμένα γιατί τι θα συμβεί αύριο για Μαρινάκη, για Ιβάν Σαββίδης, Μελισσανίδης. Απλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι λυπάμαι ότι ενώ η Ελλάδα έχει τόσο μεγάλα προβλήματα με την νεολαία, με την υγεία, με το μέλλον, με την πολιτική κατάσταση, υπάρχει αυτό το θέμα το οποίο λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο υποφέρει και αυτό όπως ο κάθε τομέας της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εάν συγκρίνω εγώ, γιατί ζω σε ένα διαφορετικό κόσμο, ας πούμε στην αμερικάνικη νοοτροπία, τι σημαίνει ο αθλητισμός, που είναι μια διασκέδαση. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει, η δική μου άποψη, πρέπει να αλλάξει όχι το προϊόν τόσο πολύ, αλλά ποιοι πηγαίνουν να παρακολουθήσουν το προϊόν. Εδώ πέρα είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι το baseball, είτε είναι το μπάσκετ, πηγαίνουν οικογένειες, δεν είναι πλέον τρόπο ζωής, είναι διασκέδαση, είναι σαν να πηγαίνεις στο θέατρο, σαν να πηγαίνεις στον κινηματογράφο. Θα μου πεις, δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κουλτούρα του Έλληνα. Αλλά την κουλτούρα του Έλληνα τη διαμόρφωσαν, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ακούω ότι το 70 μέχρι και το 80 που δεν υπήρχαν συνδέσμοι, πήγαιναν και διασκέδαζαν το ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή έγινε ελεγχόμενο από τις κυβερνήσεις που θέλουν να στείλουν αυτή τη διχόνοια, να δημιουργήσουν τον Ολυμπιακό που έρχεται κατεστημένο. Και είτε μας αρέσει είτε όχι, ο Ολυμπιακός ελέγχει το ποδόσφαιρο, αλλά ελέγχει και την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν ακούγαμε, γιατί έχω μονολογία. Ναι, σε ακούω και σε παρακολουθώ, ναι. Ναι, ελέγχει και την κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Ιβάν, και καλός ή κακός, ο Μαρινάκης τώρα έχει πρόβλημα ότι μπαίνει σφίνα ο Ιβάν από το πουθενά, ας πούμε, για να του χαλάσει τις δουλειές. Αλλά εγώ πιστεύω ότι εάν δεν πάρει τον έλεγχο η κυβέρνηση ακριβώς και όχι να αφήσει να ελέγχουν οι εταιρείες του κυρίου Μαρινάκη, του κυρίου Μελισσανίδη, του κυρίου Ιβάν, δεν θα αλλάξει τίποτε. Όσο υπάρχουν εφημερίδες, και δεν θέλω, εγώ το Μετρόπολης το αγαπώ, το Μέτρο Σπορ, τα πάντα, δηλαδή μου αρέσει το πώς λειτουργεί το σύστημα. Αλλά όσο γίνεται τρόπο ζωής και ο Έλληνας ή ο άνθρωπος είναι εξαρτημένος από αυτό το σύστημα, δεν θα αλλάξει τίποτε και στο σύστημα αλλά και στον τρόπο της κοινωνίας. Αυτά ήταν 2-3 πράγματα που είχα να προσφέρω. Αν έχεις κάποια ερώτηση να μου κάνεις για να δεις την άποψή μου σε κάτι, θα είμαι ελεύθερος να απαντήσω. Κοίταξε, εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε καρνίβαλοι. Ζούμε στην υποκουλτούρα. Απλά το ποδόσφαιρο είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μας, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να ξεχάσουμε τα πραγματικά μας προβλήματα. Είναι ένα εικονικό πρόβλημα. Καταλάβες. Είναι ένα εικονικό πρόβλημα το ποδόσφαιρο. Μας κάνει και ξεχνιόμαστε το ποδόσφαιρο. Και μπαίνουμε σε ένα πρόβλημα ψεύτικο, στο οποίο καταναλώνουμε χρόνο από τα προσωπικά μας προβλήματα. Μη το βλέπεις ότι... Ναι. Μη το βλέπεις το ποδόσφαιρο
ότι είναι η βλακεία του ανθρώπου που έχει ένα κάρο προβλήματα και ασχολείται με αυτή τη βλακεία που λέγεται ποδόσφαιρο. Όχι. Το ποδόσφαιρο και οι δύο ώρες εκπομπής, οι δύο ώρες τηλεόρασης είναι ένα αποκούμπι. Ξεχνάει ο άλλος το πρόβλημα. Θέλει να διασκεδάσει, να ξεφύγει, να ακούσει, να συγχυστεί, να μαλώσει, να ξεδώσει. Αλίμονο, αν με τόσα οικογενειακά, προσωπικά προβλήματα, οικονομικά, εργασιακά που έχει ο κόσμος. Ωραία. Καθόμασταν. Ναι, καθόμασταν όλη μέρα και ασχολιόμασταν με το πρόβλημά μας. Αυτό ένα τελευταίο που θέλω να πω και μετά να πάρεις και τις άλλες τις γραμμές σου είναι ότι όσο μπήκε και το στίχημα στη ζωή του ποδοσφαίρου και είναι τόσο και με τον ΟΠΑΠ, δηλαδή έχει γίνει τρόπο ζωής και ο άνθρωπος ελέγχεται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ. Έχουμε βρει τις αδυναμίες της ανθρώπινης υπόστασης και ελέγχεται και όπως ελέγχουν τις μάζες. Το ποδόσφαιρο και η θρησκεία. Το ποδόσφαιρο και η θρησκεία λέγουν τις μάζες. Να σε καλά. Για καλά. Είναι αυτό αλήθεια. Αυτό είναι και το κλείσιμο της. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Να σε καλά. Να σε γερός. Σε ευχαριστώ εγώ πολύ. Φυσικά. Να σε καλά, γεια σου. Το ποδόσφαιρο είναι το ένα και η θρησκεία είναι το άλλο. Τι που μπορεί να σκοτωθείς και να σκοτώσεις. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα φίλε, έλα φίλε. Ακούγομαι εγώ. Πολύ καθαρά. Γεια σου φίλε. Έλα Δημήτρη με λένε και είχες και το μεσημέρι κουβού με τον Κόκκινο μαζί. Έτσι. Και είχατε κάποιες αναφορές στο προσφυγικό. Ναι. Και σας βάλανε τσόντα τη συζήτηση μέσα. Δεν ήθελε εσύ τόσο πολύ να γίνει το θέμα, αλλά αναπτύχθηκε. Αναπτύχθηκε. Ναι. Και άρχισε ο Κόκκινος το τελάλι εκεί πέρα, άρχισε να λέει τα δικά του, τα οποία ας πούμε δεν μπορούσε να τον απαντήσει κιόλας. Ο Κόκκινος φίλε όταν έχει το πρόβλημα στον πισινό του φωνάζει. Όταν δεν έχει το πρόβλημα ναι. Στον πισινό του το παίζει ευπατρίδης, χριστιανός κτλ. Αυτό δεν έκανε κάποια τέτοια, δεν ήθελα να πάρω εκείνη την ώρα, δεν μπόρεσα να σας πιάσω στη γραμμή. Αλλά εκτέθηκε ανεπανόρθωτα ας πούμε σε πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι πρώτη φορά. Και θα ήθελα ας πούμε έτσι να του τα αναφέρεις λίγο κάποια στιγμή, έστω και στο προσωπικό, για να μην γίνεται τόσο ξεφτύλα. Γιατί ξεφτύλα, ειλικρινά σου μιλάω τώρα, δεν στο λέω ούτε καμιά αντιπαράθεση. Εγώ το ξέρω το Κόκκινο ας πούμε ιδιαίτερα. Απλά ανέφερε ότι οι Σύριοι πήρανε μικρασιάτες πρόσφυγες στην πατρίδα τους. Έτσι δεν είναι? Είπε ότι οι Σύριοι το 22. Ναι, το 22. Ναι, αυτό είπε. Το είπε, έτσι. Το είπε, ναι. Σε παρακαλώ πολύ, αν είσαι μπροστά σε έναν υπολογιστή, πάτησε και δες πότε ιδρύθηκε η Συρία. Σαν κράτος. Η πρώτη δεύτερη δεκαετία του προηγούμενου αιώνα. 1916-18, κάπου εκεί. Πότε? 1916-18, κάπου εκεί. 20, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Όχι, όχι, μπερδεύεσαι πάρα πολύ. Ναι. Είναι μετά το 46. Έχω αυτή την η Συρία σαν κράτος ιδρύθηκε μετά το 46. Επίσης ανέφερε ότι πήγε και στο στρατόπεδο προσφύγων που υπάρχει. Ποιος πήγε? Ο Κόκκινος, ο Κόκκινος. Σε κάνα έργο δεν το είπε. Ναι, δεν είπε ότι πήγε στο στρατόπεδο των προσφύγων, αυτός ο ίδιος του πήγε. Μπορεί να το είδε στον ύπνο. Πού να ξέρω. Το άκουσα, ναι, είπε ότι πήγε στο στρατόπεδο των προσφύγων, λέει, το οποίο είναι στη Σύνδρο. Έτσι είπε, ναι. 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 Ενημέρωσε όταν ότι δεν υπάρχει σύνδεση στο στρατόπεδο προσφύγων, φίλε. Δεν έχει γίνει ποτέ. Να ξέρεις το στρατόπεδο προσφύγων που έχει γίνει, ας πούμε, το στρατόπεδο που έχει παραχωρηθεί και μένουν πρόσφυγες, είναι στα Διαβατά. Έτσι, και σε καμία σχέση. Εντάξει, φίλε, μπέρδεψε τα Διαβατά με τη σύνδεση, δεν πειράζει. Εντάξει, μπέρδεψε τη βούρτσα με τις τρίχες, τέλος πάντων. Επίσης, ανέφερε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και τους λαθρομετανάστες. Έτσι δεν είναι, προσπαθούσε να δώσει στον κόσμο να καταλάβουν ας πούμε τι είναι ο πρόσφυγας, τι είναι ο μετανάστης και τι είναι ο μετανάστης. Έκανε ένα κοινωνιολογικό, μια κοινωνιολογική προσέγγιση. Ενημέρωσε τον ότι πρόσφυγας φίλε είναι βάση της ελληνικής γλώσσας, έτσι όχι καμίας άλλης. Ναι. Πρόσφυγας είναι αυτός ο οποίος φεύγει από πόλεμο και πάει στη διπλανή χώρα για να σωθεί. Έτσι δεν υπάρχει διαφορετικός πρόσφυγας. Πρόσφυγας είναι αυτός που φεύγει από τη χώρα του που έχει πόλεμο και πάει στη διπλανή.
από τη διπλανή τη χώρα και μετά άμα θα φύγει, έτσι δεν είναι πρόσφυγας, είναι μετανάστης. Μες. Έχει φύγει από τον πόλεμο, έχει φύγει από μια ειρηνική χώρα. Καλά, τα μεταφράζω όπως το βολεύει τον καθένα. Όπως το βολεύει. Ναι. Και ελαφρομετανάστης, την ελληνική, λαφρό, είναι το κρυφό. Όποιος λοιπόν μπαίνει κρυφά σε μια χώρα, χωρίς να έχει έγγραφο, χωρίς να μπαίνει κρυφά, είναι ελαφρομετανάστης. Εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε πρόσφυγες. Φίλε, άμα τα πάρτα στο κόκκινο, δεν θα τα δεχτεί. Όχι να τα πείσαι. Όχι, δεν είναι θέμα να τα δεχτεί ή να μην τα δεχτεί. Δεν είναι η άποψή μου εμένα. Είναι το ορθόν του πράγματος, κατάλαβες. Δηλαδή το ορθόν του πράγματος είναι ότι στη Σύνδο δεν έχει στρατόπεδο. Μπέρδεψε τη Σύνδο με τα διαβατά, ρε φίλο κόκκινο. Ότι στη Συρία δεν πήγαν Μικρασιάτες γιατί δεν υπήρχε Συρία. Κατάλαβες. Το 1946 με ενημερώνει ο Χιλιτίδης ότι ναι, ανεξαρτητοποιήθηκε, ναι. Το 1946. Ναι. Δεν υπήρχε κράτος Συρίας, ας πούμε, το οποίο να δεχτεί πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Κατάλαβες. Προϋπήρχε υπό τη γαλλική κυριαρχία. Ανεξαρτητοποιήθηκε το 1946. Ναι, αλλά κράτος Συριακό το οποίο να δεχτεί πρόσφυγες. Δεν υπήρχε. Συριακό και Βότιο υπάρχει στα μάξια. Κράτος δεν υπήρχε. Σωστό. Ναι, λοιπόν, πες μου, λίγο 21 νούμερα από το. 21 νούμερα. Δύο νούμερα από το 1 έως το 21. Έλα. Α, δύο νούμερα. Το 6, φίλε, 6. Και το 12, βάλε. Το 6 και το 12. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να, Γιάννη, έχουμε γραμμές. Άλλη μία. Τελευταίος για σήμερα. Έλα, φίλε. Καλημέρα, Κώστα, γιατρέ. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Θέλω να κάνω μια πρόταση. Ο παδός του Ηρακλή είμαι. Ωραίος. Να προλάβει ο Παπαθανασάκης να πάει στα hot spot, να μοιράσει εισιτήρια, να αναβλώσει λεωφορεία και να έρθει κόσμος προσφυγικός στο Παπαθανατζόγλου. Να προλάβει. Γιατί μπορεί να προλάβουν και άλλοι. Δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό, θέλω το σχολείο σου. Να προλάβει ο Παπαθανασάκης να πάρει στο Καφτατζόγλιο Σύριους για να γεμίσει το γήπεδο. Έτσι, έτσι. Δεν πάει στο διάβρο. Παλιάνθρωπε. Παλιάνθρωπε πρωί-πρωί. Γιατί ρε Κώστα. Κοροϊδεύεις ρε παλιάνθρωπε. Γιατί ρε Κώστα. Αφού βλέπεις. Αφού βλέπεις ότι δεν πάμε. Τα ίδια και τα ίδια πάντα. Δεν πειράζει, φίλε. Εποχή είναι. Θα αλλάξουν πάλι. Θα έρθουν πάλι οι κουλοχέρδες, θα έρθουν πάλι τα πακέτα Ντελόρ. Μπορεί να μην ζούμε εμείς, θα έρθουν κάποια στιγμή. Τα εγγόνια μας θα προλάβουν, θα ελαιλατίσουν πάλι. Εντάξει, κοιτάξτε να γεμίζετε τα μπάρια σας στο σπίτι και να κλειδώνετε καλά τις πόρτες. Γιατρέ μου, η κυρία Μέρη Βασιλείου θα έρθει στο ιατρείο σου, Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Θα δει την Κορίνα στη γραμματεία, αφού πρώτα πάρει τηλέφωνο στο 231-0-282-400. 282-400. Ναι. 282-400. Και η κυρία Σιόζου Μαρία. Δύο γυναίκες λοιπόν θα καταπολεμήσουν τα περιτά κιλά με βελονισμό. Η κυρία Μέρη Βασιλείου και η κυρία Σιόζου Μαρία. 129 που λέει ο Τζόρνταν, η μία τελειώνει το κινητό της. 526 που λέει πάλι ο Τζόρνταν, η δεύτερη το κινητό της. Γιατρέ μου, πώς θα βλέπεις τα πράγματα τώρα για πες μου. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε μπροστά, Ήρθε η ώρα να φάμε πατσά. Να πάμε μπροστά. Να πάμε μπροστά. Ναι. Για την Κυριακή αλλάζει η ώρα, πάμε μπροστά. Κυριακή το πρωί. Ναι. Τα ξημερώματα. Σαββάτο, πώς η Κυριακή. Θα κοιμηθούμε λιγότερο δηλαδή. Μπράβο. Κακό. Δεν πειράζει, εσύ είσαι δυναμικός. Ναι, αλλά και φίλος του ύπνου το χειμώνα. Ναι. Μ' αρέσει. Καλοκαίρι. Κοιμάμαι εύκολα, γιατρέ. Δηλαδή. Ναι. Είσαι εύκολο. Σήμερα, ας πούμε, έφαγα την προπόνηση, δεν πήγα. Είχα πολλές δουλειές και τα λοιπά. Τις έκανα ωραία. Πάω, λέω, θα ξαπλώσω 7 με 9. Και θα πάω στο κολυμβητήριο να κάνω ένα χιλιόμετρο και μετά θα πάω σε κατηχορηγούς, θα πάω στο γιατρό Μπανιώτη και τα λοιπά. Τα ρύθμισα. Χτυπάει το κινητό 9 η ώρα, το βλέπω, λέω, δεν είχα δυνάμεις πολλές. Και λέω, δεν θα κάνω υπερβολή, θα πάω άλλη μέρα. Θα ξεκουραστώ, να πούμε και τα λοιπά. Θα ξεκουραστώ. Πήγα να πούμε 10:30, μπαπ, ξηκώνομαι, πάω τη βόλτα μου, έρχομαι, σε παίρνω. Εσύ ήσουν και μακριά, να πούμε, κάνεις και περιοδία. Ναι. Ναι. Δεν μου είπες όμως πώς πέρασες στην Αθήνα, πώς περνάτε εκεί οι γιατροί. Εντάξει, είναι μοίρα. Παίρνετε κάποιο ύφος οι γιατροί, έχετε ένα. Αφού ψηλού, ας πούμε. Έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Το πλέον, ναι. Εντάξει, νομίζω. Παλιά οι γιατροί είχαν ένα ύφος, να πούμε. Ναι. Θεϊκό.
ήταν αυτό ένα ψιλομύτικο το είχατε. Πολύ. Τώρα είστε πιο πολύ στην κοινωνία. Εμείς δεν τα προλάβουμε αυτά. Νομίζω δεν τα προλάβες. Όχι, όχι. Αυτό το μπανάλ το ύφος των γιατρών. Ναι. Το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, είμαι ο γιατρός. Κάθεσε 4 μέτρα μακριά και τα. Τα νέα παιδιά έχουν διαφοροποιηθεί. Και καλύτερα μου φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, τα λέμε. Γιάννη Σιλιτίδη συνεχίζει. Εμείς αύριο το μεσημέρι. Γιάννη και το βράδυ δεν θα είμαστε κανονικά. Και το βράδυ κανονικά. Ξημερώνει με 5η, 25η, θρησκευτική γιορτή. Θα τα πούμε αύριο. Ορίστε Πέμπτη, Παρασκευή βράδυ δεν έχουμε. Θα γιορτάσουμε την 25η Μαρτίου. Σημαία θα βγάλουμε. Θα βγάλουμε τα χρέη μας. Ναι. Έτσι.